Έλα, 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 για πάμε, για πάμε. Καλώς ήρθατε, 100% καταπληκτικό φατσοκομωρόκο πιπινό καψούριδες. Ζουμουσάδες, ζουμουσίτες και ζουμουσόα και αθλητήριοι και αθλητήριες καν του δόθε. Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε. Πάμε να δούμε τι έγινε χθες, τι δεν έγινε μάλλον. Τι θα συζητήσουμε, παρεούλα, θα ανοίξουμε γραμμές μετά τις 8.30 όπως κάνουμε πάντα. Έχουμε πει, το λέμε εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες πλέον, μπροστά από το μικρόφωνο και όχι πίσω, ότι μαζί και στις καλές και στις άσχημες. Φάγαμε για ένα ακόμα βράδυ Κυριακής τα στομάχια μας, δεν ξεκίνησε από πιο νωρίς στενά γόρια, αφού ήταν 3 η ώρα το μάτς και όχι 7.30 να πούμε ή αργά. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, θα δούμε τι και πώς μαζί εδώ. Θα κληρώσουμε και πολύ ωραία πράγματα σήμερα. Έχουμε σπουδαία πράγματα να κληρώσουμε για εσάς. Την Παρασκευή κληρώσαμε μία 30διάρα. Μία κυρία κέρδισε την τηλεόραση από τη Sony. Καταπληκτικό δώρο. Έγινε χαμός την Παρασκευή και το Σάββατο στην Electronet. Όπως και σε πολλά άλλα καταστήματα, αλλά ειδικά στην Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης. Πραγματικός χαμός. Προσκύνημα. Κόσμος έτρεξε να εκμεταλλευτεί τις τιμές και να πάρει και Sony κυρίως, που αυτή την εποχή είναι σε συνεργασία και προσφέρει εκπληκτικές τηλεοράσεις. Σήμερα δίνουμε ένα δώρο επίσης από τη Sony, ένα Bluetooth ασύρματο ηχείο. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Εκτός από το Bluetooth ασύρματο ηχείο από τη Sony και την Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης, κληρώνουμε ένα υπέροχο τριήμερο στις Θερμές, στο Πόζαρ, στο Λουτράκι. Αριδέας, καταπληκτικό δώρο από τη snowtravel.gr και ευχαριστούμε πολύ και τις Θερμές, τον Γιώργο εκεί που έχει τα δύο ξενοδοχεία και τις Θερμές και το φιλοξένεια, και όποιος πήγε ενθουσιάστηκε σε ένα πετρόκτιστο ξενοδοχείο. Όσο και ο καιρός κρυώνει, τόσο ιδανικότερα είναι αυτά τα μέρη. Όχι ότι το καλοκαίρι δεν είναι όμορφα εκεί με τη δροσιά που έχει, αλλά τώρα με τα τοπία εκεί, ξέρετε, με τα λουτρά, με τα τζάκια, με τις τζακούζι, με τα κόλπα, να πούμε, είναι ένα υπέροχο δώρο. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Και τρίτο δώρο, μία σακούλα κρέατα από το κρεοπωλείο Μιχάλης. Αύριο θα δώσουμε επίσης κρέατα από τον Άγγελο Κοντονοστιμιές και κρεατογεύσης Άγγελος. Σήμερα λοιπόν τριπλό δώρο, ένα τριήμερο στις Θερμές, ένα ασύρματο ηχείο Bluetooth από την Sony και την Electronet, Sony είναι το ηχείο, και μία σακούλα κρέατα από το κρεοπωλείο Μιχάλης Μενελάου 29 στον Εύοσμο. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Αν έχετε προτίμηση για κάποιο δώρο, αν και θα τα βάλω όλα μαζί, δεν νομίζω να μην θέλει κάποιος, ας πούμε, το τριήμερο, ή να μην θέλει τα κρέατα, ή να μην θέλει το ηχείο, οκ. Okay. Γράψτε μου αν θέλετε, έχετε και ειδική προτίμηση. Εδώ είμαστε να συζητήσουμε άλλη μία Δευτέρα που ερχόμαστε με πίκρα στα χείλη, άλλη μία Δευτέρα που ερχόμαστε στεναχωρημένοι για ένα αποτέλεσμα. Φυσικά μην περιμένετε να ακούσετε από μένα σχόλια του τύπου «πάλι καλά» και «το γυρίσαμε» και τέτοια. Δεν υπάρχει, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας νοήμων φίλος του ΠΑΟΚ εκεί πέρα έξω, ο οποίος θα πανηγυρίσει επειδή πήραμε έστω την ισοπαλία στο 93. Ξέρετε πάρα πολύ καλά και οι καινούργοι ακροατές και οι παλαιότεροι ότι δεν επηρεαζόμαστε από ένα αποτέλεσμα για αυτά που θα πούμε. Δηλαδή το ίδιο θα πούμε στην περίπτωση που έρθει μια νίκη, το ίδιο θα πούμε στην περίπτωση που έρθει μια ήττα. Απλά άλλο κέφι έχουμε όταν έχει έρθει μια νίκη, αλλιώς είναι τα πράγματα όταν έχετε ήττα. Χθες λοιπόν το πώς καταφέρνουμε, και με 18 τελικές φτάνουμε στο τέλος να παλεύουμε, δηλαδή να σώσουμε ό,τι μπορεί να περισωθεί. Το ξαναλέω, πώς με 18 τελικές απέναντι σε έναν Πανιόνιο που έκανε όλες τρεις ευκαιρίες, τις δύο τις έκανε γκολ. Πώς το καταφέρνουμε αυτό, είναι για μία ακόμα φορά να ασχοληθεί ο ιστορικός του μέλλοντος. Το πώς γίνεται αυτό πρέπει να το ερευνήσει. Δηλαδή, ψυχολόγος, ψυχίατρος, πρέπει να το δούμε αυτό το πράγμα. Με 18 τελικές.
Όμως υπάρχει το εξής. Χωρίς να έχεις παίκτες στην ομάδα όπως είναι ο Μάτος, όπως είναι ο Βιερίνια χθες, δεν μπορούμε να περιμένουμε έστω και με 18 τελικές. Δηλαδή, χθες για μία ακόμα φορά μου έδωσε την εντύπωση ότι αυτοί οι δύο δεν θέλαν με τίποτα να φύγουν οι τιμένοι από τον αγωνιστικό χώρο. Όμως δεν γίνεται κάθε φορά να περιμένουμε από έναν και δύο παίκτες. Θα τα πούμε, θα τα συζητήσουμε. Να πω ότι σήμερα θα κληρώσουμε και την αντιανεμική ζελατίνα από την προηγούμενη εβδομάδα. Όλα τα μηνύματα που στείλατε την προηγούμενη εβδομάδα, 142 τον αριθμό που ήρθανε για την τέντα, 142 είναι τα μηνύματα που ήρθανε μόνο και αυτά που είχαν τη λέξη τέντα δίπλα ή τέντα home, για να δώσουμε την αντιανεμική ζελατίνα. Θα γίνει και αυτή η κλήρωση σήμερα. Μπαίνει λοιπόν η ομάδα, έχει την πρωτοβουλία. Υπάρχουν πάλι απορίες γιατί να μείνει έξω ο Σαμπράνο, ας πούμε, έχω να ρωτήσω εγώ. Οκ, εξέτσι την ποινή. Θεωρώ ότι ένα υγιής Σαμπράνο δεν πρέπει να μείνει έξω. Αυτό είναι η δική μου άποψη βέβαια. Όπως επίσης, γιατί να υπάρχει αυτή η φοβερή επιμονή στον Καντουρί που δεν τραβάει ο άνθρωπος. Να μένει έξω ο Πέλκας. Που είναι σε καλή κατάσταση ο Πέλκας. Βλέπεις ο Μακ δεν τραβάει. Άλλαξε το, δεν ξέρω, βάλε το λιμνιό, δεν κάνε κάτι άλλο. Δηλαδή, πλέον ο κόσμος και εμείς μαζί, πρώτο πληθυντικό χρησιμοποιώ, δεν ξέρουμε τι πρέπει να αλλάξει, τι πρέπει να γίνει. Να του πούμε ποιους να βάλει και ποιοι να παίξουν. Νευρικός, σαν οργανισμός, νευρική η ομάδα και άψυχη, παρά τις 18 τελικές, άψυχη, με ευθύνες και από τους παίκτες και από τον προπονητή. Πάλι αυτό θα πούμε. Να ζητήσει τα ρέστα από το Μάτος που όταν βάζει τον γκολ στο 93 νομίζει θα σπάσουν οι φλέβες του στο λαιμό. Το Βιερίνια που στα 31, στα 32 του ξεκινούσε από πίσω να κάνει επιθέσεις σαν αριστερό μπακ. Για ποιο λόγο αυτό δεν το καταλαβαίνω. Να έχουμε ένα τέτοιο υπερόπλο και να το αχρηστεύουμε. Έχω πει πολλές φορές το παράδειγμα, την παρομοίωση. Το να έχει στην ομάδα τον Αντελίνο Βιερίνια στα 31 του, σε αυτό το πρωτάθλημα, σε αυτή την ομάδα, με όρεξη, με τρέλα, με πάθος, με διάθεση, φαίνεται το παιδί, ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει όλος ο οργανισμός, δεν χρειάζεται να του εξηγήσει κανένας. Το να τον έχεις αυτόν, τον παίκτη και να τον βάζεις αριστερό μπακ, την ώρα μάλιστα που βλέπεις ότι δεν τραβάει μπροστά, ας πούμε ο Μακ, δεν υπάρχει Μακ. Είναι άλλος, είναι σωσίας, δεν μπορεί. Δεν τραβάει ο Μακ. Ο Κάμπος πάλεψε το πρώτο μισάωρο, έτρεξε. Αλλά και αυτό τον γκολ με το κιάλι. Όταν λοιπόν έχεις τον Βιερίνια και τον βάζεις αριστερό μπακ, είναι σαν να έχεις την Αντριάννα Λίμα και τη Σαλή Θερόν στο μαγαζί σου, έχω πει πολλές φορές, και αντί να τη βάλεις μπροστά στην πόρτα, στη βιτρίνα να λέει καλημέρα σας στον κόσμο που έρχεται στο μαγαζί, να την έχεις πίσω στην τουαλέτα, να κάθεται και να λέει ψηλό ή χοντρό μαζί με το πανεράκι. Στην τουαλέτα. Ή να την έχεις πίσω στη λάντζα. Δεν προσβάλλω τη θέση του αριστερού μπακ. Ίσα-ίσα είναι αξιοπρεπέστατη. Όχι όμως για τον Βιερίνια. Καταφέρνουμε δηλαδή και αφοπλίζουμε, απενεργοποιούμε ένα μεγάλο όπλο. Ο Βιερίνια δεν έχει την ενέργεια. Δεν έχει. Ας κι ας μην είναι ο Βιερίνια πριν 5 χρόνια. Δεν έχει την έμπνευση της στιγμής. Δεν έχει τον αυτοσχεδιασμό. Να πάρει το παιχνίδι με μία του πρωτοβουλία. Εγώ διαφωνώ επίσης με τη χρησιμοποίηση του Κουλούρη στην αρχική εντεκάδα. Ο Πρίγιοβιτς για μένα δεν πρέπει να βγαίνει από την εντεκάδα. Δεν πρέπει. Είτε εντός είτε εκτός. Θα μου πεις εκτός έδρας δεν υπάρχει. Κι όμως στη μισή φάση που θα το δοθεί μπορεί να την κάνει γκολ. Και φαίνεται ότι δεν λειτουργεί και καλά όταν μπαίνει μετά. Είναι νευρικός, δεν βρίσκει ρυθμό, δεν ξέρω εγώ τι. Άλλος αποφασίζει βέβαια και το έχουμε πει. Αυτός είναι που κάνει το κουμάντο, αλλά φτάσαμε, βγήκαν ήδη τα χριστουγεννιάτικα στις βιτρίνες και δεν έχουμε δει Άγιο Βασίλη ακόμα όσον αφορά στα διπλά. Δεν θα μας το φέρει ο Άγιο Βασίλη στο διπλό.
Δεν γίνεται έτσι. Και φυσικά οι άλλοι, οι ανύπαρκτοι, οι πεθαμένοι, οι τίποτες φέτος, τσίκι 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 τσίκι, με φαγωμάρα για το χαλίφι, για το σπρώχνεται, ο ΠΑΟΚ που είναι, γιατί ο ΠΑΟΚ. Γιατί δεν έχει, αφού έχει, ελέγχει τόσο πολύ ο ΠΑΟΚ και ο Σαββίς, ελέγχει όλο το σύμπαν, γιατί δεν έχει κάνει κανένα μαγικό ρε παιδιά, να πάρει κανένα σφύριγμα, να πάρει κανένα διπλό, όπως τα παίρνατε τόσα χρόνια εσείς. Μούγκα τώρα όμως, έτσι πάλι. Τσίκι τσίκι, πέρασε ο Ολυμπιακός από την Κέρκυρα. Θα πάρει σήμερα η ΑΕΚ το παιχνίδι με τον Πλατανιά 100%, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει κάτι άλλο. Και έτσι ξαφνικά χάσαμε την κορυφή. Βρισκόμαστε βέβαια σε επαφή. Ναι, οκ, okay, θα πούμε πάλι δεν ήρθε η καταστροφή, δεν ήρθε το τέλος του κόσμου. Ναι, αλλά γκρινιάζουμε γιατί βλέπουμε ότι έτσι δεν πάμε κάπου. Χαμένες ευκαιρίες. Αναρρύθμιτες ευκαιρίες για να ξεφύγουμε από τους άλλους. Και όχι μόνο δεν ξεφύγαμε, αλλά μας πέρασαν κιόλας. Ο Ολυμπιακός που έβλεπε την πλάτη μας με πόσους πόντους διαφορά, τσίκι τσίκι, λίγο 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 λίγο, τον αναστήσαμε εμείς στο Καραϊσκάκης. Πήγαμε και χάσαμε άσκοπους βαθμούς μέσα στη Λιβαδιά, μέσα στον Απόλλωνα, μέσα στη Λάρισα, με τον Ολυμπιακό τον ανύπαρκτο φέτος, με την ΑΕΚ την κακή σε αυτό το παιχνίδι. Και τώρα ένα ακόμα τέτοιο παιχνίδι εκτός μακριά από την Τούμπα. Και έχει πάθει ο κόσμος νευρικό κλονισμό με αυτό που βλέπει. Έχει πάθει νευρικό κλονισμό. Και φυσικά δεν ξέρει σε ποιον να ρίξει την ευθύνη. Στους παίκτες, στον προπονητή, στη διοίκηση, στον τεχνικό διευθυντή, σε αυτόν που έκτισε την ομάδα. Και πραγματικά είναι κατόρθωμα να πηγαίνουμε εκεί να κάνουμε 18 τελικές και να μην παίρνουμε το παιχνίδι. Και στο τέλος να τρώμε και τα νύχια μας και να φτάνουμε και στο σημείο να λέμε, το μη χειροβέλτιστον. Τι λέτε ρε παιδιά, επειδή πήραμε χ στο τέλος. Οκ, okay, θα μου πεις πήραμε το βαθμό. Δεν είναι όμως αυτό το πράγμα, δεν μικραίνουμε έτσι. Με αυτό το ρόστερ. Άλλαξε πράγματα, βλέπεις ότι δεν περπατάνε. Δηλαδή βλέπεις ότι παίζεις με έναν παίχτη μείον. Ότι αυτό το διάστημα σε εκθέτει ο Ελκαντουρί που επιμένεις πεισματικά να το χρησιμοποιείς. Βρες, κάνε κάτι άλλο, βρες έναν τρόπο ρε παιδί, δεν ξέρω. Δεν είναι η δική μας δουλειά να φτιάξουμε την εντεκάδα. Και απέναντι είχαμε τον αποδυναμωμένο Πανιόνιο. Τον με τεράστιες ελλείψεις Πανιόνιο. Που είναι και ντεφορμέ, που ήταν σκοτωμένοι. Θυμάστε τι λέγαμε μέσα στη βδομάδα. Μην τρώτε κανέναν παπά. Επειδή πλακωθήκαν εκεί να πούμε ο Μασούτ και ο Οικονόμου και ξέρω εγώ έχουν τα θέματά τους. Δεν πρόκειται να παραδοθεί ο Πανιόνιος και φυσικά δεν παραδόθηκε χωρίς να παίξει καμιά σπουδαία μπάλα. Πώς γίνεται, δύο φάσεις μπροστά στην εστία, δύο γκολ. Δύο γκολ. Και να γλιτώνουμε την ήττα στις καθυστερήσεις. Τι ζητάει ο κόσμος. Ο κόσμος ζητάει να βλέπει στους παίκτες αυτό που βλέπει. Στο πρόσωπο του Μάτος. Αυτό που βλέπει στο Βιερίνια. Που ο κνοσεργάτης γύρισε χθες φόρες στον Περιβραχιόνιο. Μια στιγμή που την περιμέναμε πώς και πώς, γιατί αυτό το μπράτσο πρέπει να σηκώσει την κούπα όταν τη σηκώσει. Φέτος θα είναι, του χρόνου θα είναι. Όποτε είναι τέλος πάντων, αυτό είναι το χέρι. Δεν μπορεί να φοράει στον ΠΑΟΚ. Όποιος έχει δεξί μπράτσο να φοράει Περιβραχιόνιο. Όποιος έχει χέρι. Παιδιά, ποιος έχει χέρι, εγώ. Ποιος έχει δύο χέρια. Και ο κουλοχέρης αν ήτανε θα το φορούσε στο χέρι που έχει, το άλλο που δεν έχει. Δεν είναι το Περιβραχιόνιο να το φοράει οποιοδήποτε. Τώρα το φόρεσε ο σωστός. Και βλέπεις ότι αυτοί οι δύο αρνούνται να χάσουν, δεν θέλουν, δεν γουστάρουν. Μέχρι τέλους. Γι' αυτό και στο τέλος ο κόσμος αποδοκίμασε τους πάντες εκτός από αυτούς τους δύο. Έχει κριτήριο ο κόσμος. Και τώρα δεν υπάρχει, δεν... Έρχεται τώρα το μάτς με την Ξάνθη. Δηλαδή τα πράγματα τρέχουν. Και μετά ο Βάζελος στη γεμάτη Τούμπα. Αλλά κλωτσάμε τις ευκαιρίες. Πραγματικά κλωτσάμε τις ευκαιρίες. Είναι κρίμα. Κρίμα. Και φτάνουμε και λέμε τι έχει γίνει πάλι. Και κοιτιόμαστε μεταξύ μας. Και ναι μεν,
Αγαπάς, ναι, μεν στηρίζεις, με όλα αυτά, αλλά στενοχωριέσαι, επικραίνεσαι. Δεν μπορεί να το αφήσει αδιάφορο να περάσει. Δεν μπορεί να το αφήσει αδιάφορο. Φτάνουμε στο άλλο άκρο. Άνθρωποι που υποστηρίζουν την ομάδα να βγάζουν τέτοια χολή στο διαδίκτυο, ας πούμε, να βγάζουν τέτοια λύσα. Λες πραγματικά, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Εννοείται, όλοι μας είμαστε ενοχλημένοι, όλοι μας είμαστε τρελαμένοι, μας πειράζει, μας ενοχλεί, μας τρελαίνει, αλλά το να φτάνει στο άλλο άκρο να βγάζεις πραγματικά ο χειρότερος εχθρός της ομάδας, ποιος είναι, ο Γάβρος είναι, ο Βάζελος είναι, ο Αεκτσής, ποιος είναι. Δεν μιλάει με τέτοια εμπάθεια, δεν βγάζει τέτοια χολή, τέτοιο δηλητήριο για την ομάδα. Η κατάσταση είναι αυτή. Ακόμα δεν έχει πετάξει το πουλάκι. Ακόμα. Παρότι είχαμε δεκάδες ευκαιρίες να έχουμε ξεφύγει από τους άλλους, μας περάσαν κιόλας. Ακόμα δεν έχει χαθεί. Γι' αυτό φωνάζουμε, γι' αυτό κάθε φορά μετά από στραβοπάτημα, αλλά και μετά από τις νίκες που έρχονται επειδή δημιουργήθηκαν φάσεις ή κάναμε κάτι από ατομική ενέργεια, γι' αυτό φωνάζουμε και λέμε, αλλάξτε το. Τι θα είναι αυτό, δεν ξέρουμε. Εφόσον έχει αποφασίσει να στηρίξει αυτόν τον προπονητή, οκ, θα πάει με αυτόν τον προπονητή. Ελπίζω μόνο όταν αποφασίσει να τον αλλάξει, να μην έχει πετάξει το πουλάκι. Όταν αποφασίσει η δίκη σου ότι δεν κάνει αυτός ο προπονητής, να μην έχει χαθεί η ευκαιρία. Και βέβαια το ξαναλέω, επειδή το λέμε κάθε φορά, δεν μπορεί να φταίει μόνο ο προπονητής. Δεν γίνεται να φταίει μόνο ο προπονητής. Πρέπει οι παίχτες να βγάλουν εγωισμό. Δεν βλέπω τρέλα ρε παιδί, δεν βλέπω πάθος. Μια νοχελικότητα, ένα okay, πάμε τώρα. Δεν το βλέπω αυτό το πράγμα που πρέπει να το δούμε ότι παιδιά εδώ καταλαβαίνετε τι διακυβεύεται. Φέτος είναι η χρυσή ευκαιρία να πάρουμε το πρωτάθλημα. Τρελά συμβόλαια όλοι, παχυλή μισθή, τακτοποιημένα τα πάντα τους. Και σας ζητάει τι ο κόσμος που ήρθε και σας βρήκε στη Μεσήμβρια, με όμορφο τρόπο αρχικά. Σας ζητάει τι ρε παιδιά, βγάλτε πάθος, βγάλτε τρέλα, οι άλλοι δεν υπάρχουν. Και πάμε και δίνουμε δωράκια έτσι. Έτσι, μια ακόμα μέρα στη δουλειά. Άψυχα. Και όταν σου παρουσιάζονται οι ευκαιρίες, τις κάνεις γκολ, δηλαδή κουλούρι σου γίνεται σέντρα, πας με στήθος να βάλεις γκολ εκεί. Δηλαδή τι πιο απλό πράγμα, βάλε το κεφάλι σου αγόρι μου γλυκό, βάλε το κεφάλι σου και κάνε το 0-1 από την αρχή, εκμεταλλεύσου τις ευκαιρίες που σου δίνονται. Και έτσι προχωράμε. Είχαμε λέει 70% κατοχή. Και οι Γερμανοί είχαν κατοχή. Αλλά δεν παίξαν μπάλα. Τι πάει να πει δηλαδή αυτό με την κατοχή. Μπορώ να την έχω την μπάλα να ανταλλάσσουμε εγώ με τον Γκιόση πάσες. Τουκ, 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 τουκ. Και η αιστεία να είναι στα 50 μέτρα για να μην τη δούμε ποτέ. Έχουμε κατοχή και τι έγινε. Για τον κόσμο, τι να πεις για τον κόσμο που δημιούργησε μια μικρή τούμπα πάλι. Και που οι Πανιώνιοι είναι πολύ εντάξει σε αυτό το θέμα. Οι πάνθυρες, όχι η διοίκηση. Οι οπαδοί του Πανιωνίου σε αυτό το θέμα δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Τώρα οι άλλοι οι τύποι που περάσανε στην Ομόνια, γιορτάζανε μια μουσουλμανική γιορτή, οι Πακιστανοί, θα έλεγα το ίδιο ακριβώς αν ήταν Γάλλοι και, ή ξέρω εγώ, ή Ιρλανδοί ή οτιδήποτε, έτσι. Μην παρεξηγηθούμε. Ή αν ήταν Βουδιστές ή Ζωροαστριστές. Ή Προτεστάντες, δεν με ενδιαφέρει. Ήταν μαζεμένοι δικοί μας οπαδοί στην Ομόνια και τους είδαν με τις μαύρες μπλούζες και νόμιζαν ότι είναι χρυσαυγίτες, λέει, και έκαναν ντου. Τι κάνετε, ρε παιδιά. Σοβαρά μιλάτε. Και βέβαια πληρώνονται τα λάθη. Δεν ξέρω ποιος μαλαμπίμπιπ από αυτούς είπε πάμε να κάνουμε ντου σε αυτούς εδώ. Δεν ήξερε μάλλον, δεν ρώταγε. Τώρα μπήκαν διάφοροι βέβαια μέσα στο διαδίκτυο να το εκμεταλλευτούν πολιτικά, κομματικά, αφήστε τα αυτά. Μακριά από μας. Μακριά. Επειδή ήταν Πακιστανοί, τι να τους πούμε δηλαδή, μπράβο. Που πήγαν να κάνουν επίθεση στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Το ίδιο θα έλεγα αν ήταν, το ξαναλέω, αν ήταν Ιταλοί, Γάλλοι, αν ήταν Σουηδοί, Νορβηγοί, Ισλανδοί. Από τα πουα, δεν με ενδιαφέρει. Ούτε ποια θρησκεία είναι. Πάει και χριστιανοί να είναι και μουσουλμάνοι και ζωραστριστές και βουδιστές. Περνούσε από εκεί, λέει, γιορτάζανε τη μουσουλμανική γιορτή. Οκ. Αυτά είναι τα σημεία των καιρών. Να μπορεί ο άλλος, εντάξει, δικαίωμά τους.
Με ποιο δικαίωμα λοιπόν γυρίζουν να κάνουν επίδεση στον κόσμο? Και βέβαια το κατόπι μέχρι τώρα τρέχουν. Μέχρι τώρα τρέχουν. Δεν ρωτούσατε πριν κάνετε μαγκές? Δεν ρωτούσατε? Αυτό ακριβώς έγινε. Οτιδήποτε άλλο σας πούν, υπάρχει ιδιοτέλεια από πίσω και υπάρχει σκοπός να εξυπηρετηθούν άλλα πράγματα. Αυτό ακριβώς έγινε στην Ομόνοια. Το αν είναι Πακιστανοί, αν είναι Ισλανδοί, οτιδήποτε άλλο, έρχεται μετά. Το ίδιο θα λέγαμε αν ήταν Έλληνες. Ξεκάθαρα το λέμε, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Και έτσι λοιπόν, χάσαμε την κορυφή, χάσαμε την ευκαιρία. Και τώρα πάλι, τι κάνουμε? Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Δεν είναι Ιούλιος να κάνουμε τον απολογισμό. Δεν είναι. Μεθαύριο Ξάνθη. Σάββατο κιόλας το μάτς. Εννοείται ότι θα γεμίσει, θα είναι μια μικρή τούμπα πάλι η Ξάνθη. Εννοείται ότι θα είναι μια μικρή τούμπα. Να είναι εκεί ο κόσμος. Οι ζωές έχουν χαθεί. Το είπαμε με μια παρομοίωση όπως τη λέγαμε όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, πέσαμε το ηλεκτρονικό και ξεκινούσες να παίξεις και είχες ζωές. Ξεκάθαρα. Είχες ζωές. Πέντε ζωές. Ναι, δεν τις τρώγαμε όμως από την πρώτη πίστα. Λέγαμε θα πάω να βγάλω τις πίστες και μέχρι τέλους να έχω. Εμείς τις έχουμε φάει τις ζωές μας. Τις έχουμε φάει. Και μεταφορικά και κυριολεκτικά. Δεν είπα χορηγούς μπαίνοντας. Εσκιάδης Υγραέριο. 23-10-4-73-118. Πολλά χρόνια εμπειρίας, 12 άτοκες δόσεις. Βάζετε το μαραφέτη και ησυχάζετε. Φυσικά ηλεκτρονέτ Παπουκίνης Νικολαίδης που κληρώνει και σήμερα με καταπληκτικές τηλεοράσεις Sony αυτό το διάστημα. 50 χρόνια κορυφαίο στα ηλεκτρικά είδη. Κληρώνουμε σήμερα ένα Sony ασύρματο ηχείο Bluetooth. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Μην ξεχνάτε είναι κοντά μας η Climart γραβιάς 67-917-646. Με κλιματιστικά Daikin, κορυφαίο στο είδος του. Και βέβαια ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε σε αξεσουάρ κινητού, θήκες, προστατευτικά, καλώδια, φορτιστές, ακουστικά, αλλά και ανταλλακτικά οθόνες, μπαταρίες, φλεξάκια κτλ. Όπως και επίσης σέρβις κινητών και τάμπλετ από έμπειρους και καταρτισμένους τεχνικούς στις πιο φθηνές τιμές αγοράς, αλλά και αποστολή παραγγελιών και επισκευασμένων συσκευών σε όλη την Ελλάδα την επόμενη εργάσιμη μέρα, Στούκη στην Παπαναστασίου 25. 2-43-111 με το 2311 μπροστά. 2-43-111. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 25 και www.stuki.gr που είναι μαζί μας την πρώτη ώρα. Και έδωσε και ένα υπέροχο δώρο την Παρασκευή. Θα πάμε σε διάλειμμα, θα ανοίξουμε γραμμές. Εμείς κληρώνουμε σήμερα όπως είπαμε ένα ασύρματο ηχείο Sony Bluetooth. Επίσης το τριήμερο στις Θερμές, δύο διανυκτερεύσεις σε ένα καταπληκτικό μέρος στο Πόζαρ, στο Λουτράκι Αριδέας, προσφορά το snowtravel.gr και βέβαια μην ξεχνάτε και μία σακουλάρα κρέατα, τα κρέατα ενός μήνα από το Κροπολείο Μιχάλης, αύριο θα δώσουμε και από τις Κοντονοστιμιές Άγγελος. Επίσης, κάθε μέρα πλέον έχουμε δώρο για σας, δώρο ή δώρα, κάθε μέρα, δεν θα υπάρχει μέρα. Έτσι όπως τα τακτοποίησαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, τα μοίρασα να έχουμε και φαγητό και τραπέζι για τη Λαδόκολα και δώρα από την ηλεκτρονέτ και διάφορα gadget και ωραία πραγματάκια από το Στούκι. Και η Καλόη θα δώσει δώρα, η Καλόη θα δώσει δώρα και ο Τεντάς, ο φίλος μας, μπαμπάς και γιος Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης που θα κληρώσουμε σήμερα μια αντιανεμική ζελατίνα για μπαλκόνι μέχρι 4 μέτρα. Όσο μπορούμε, όσο μπορούμε. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Απλά είναι τα πράγματα, έτσι είναι, έτσι τα είδα εγώ, έτσι τα είδα εγώ. Πριν πάω στο διάλειμμα, να σας πω ότι στις 16 Δεκεμβρίου ζυγώνουν οι μέρες, την Παρασκευή έχουμε πρώτη, 16 Δεκεμβρίου θα πάμε έξω από τη θύρα 3, έξω από τον ναό, να δώσουμε αίμα, 13η αιμοδοσία αθλητηρίων. Και εκεί όποιος έρθει, είτε δώσει είτε δεν δώσει αίμα, να φέρει μαζί του και μία τσάντα με ρούχα, για αυτούς που πραγματικά υποφέρουν από το κρύο. Να είστε βέβαιοι, θα πιάσει τόπο αυτό που θα κάνετε.
Και η αιμοδοσία εννοείται, γιατί δίνει ζωή στον συνάνθρωπό σου, αλλά και τα ρούχα που θα φέρετε που σας είναι άχρηστα σε κάποιο. Μην πάτε να αγοράσετε, δεν σας λέμε να πάτε να κάνετε έξοδα. Αυτά που δεν χρησιμοποιείτε, που σας στενέψανε, που βγήκε ένας πόντος, που μπορεί να έχει ξεβάψει, μπορεί οτιδήποτε. Κάποιος άλλος θα τα δει πραγματικά σωτήρια όλα αυτά που θα δώσετε, έτσι. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε. Εδώ είμαστε. Ζούμου, σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Έτσι κι αλλιώς αυτό δεν αλλάζει. Θέλω κι άλλο μάτος. Θέλω κι άλλο Βιερίνια. Θέλω να γυαλίζει το μάτι. Αυτό θέλουν όλοι. Αυτό ζητούν από εσάς. Να μην υπάρχει αυτή η νοθρότητα. Να μην υπάρχει αυτή. Εντάξει ρε παιδί μου, πάμε τώρα. Έπρεπε. Με όλα αυτά τα χρήματα που έχουν δοθεί σε μεταγραφές, με όλο αυτό το ρόστερ που είναι το κορυφαίο ρόστερ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά πρέπει να το αποδεικνύεται αυτό. Δηλαδή ο Καντουρί πρέπει να το δείχνει αυτό το πράγμα. Γιατί να μην παίξει ο Πρίγιοβιτς από την αρχή, γιατί να μην είναι ο Μαουρίσιο αφού ήταν υγιής, γιατί να αφήνεις έξω το Σαμπράνο. Έχουμε πολυτέλεια, δηλαδή έχουμε και άλλους Σαμπράνους, ας πούμε, ή Μαουρίσιους, για να μην τους βάλουμε. Τι να πω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Αλλά και αυτούς που βάζεις να έχουν αυτή τη συμπεριφορά. Δεν καταλαβαίνουν πόσο πολύ μεγάλη ευκαιρία είναι αυτή. Δεν το καταλαβαίνουν μάλλον. Τι να πω. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Υπενθυμίζουμε. Στούκι στην Παπαναστασίου. Εκεί θα βρείτε ό,τι θέλετε από αξεσουάρ για τάμπλετ, για κινητά. Τα πάντα όλα. Παπαναστασίου 25. Φυσικά ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Κληρώνουμε ένα καταπληκτικό Bluetooth ασύρματο ηχείο Sony σήμερα. Και βέβαια, μην ξεχνάτε. Χορηγός πρώτης ώρας είναι και η Εσκιάδης η Γραεριοκίνηση 473-118. Κληρώνουμε τριήμερο στις θερμές. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Σακούλα κρέατα από το Ακροπολείο Μιχάλης. Επίσης, όπως είπαμε, και το ηχείο από τη Sony και την Electronet. Καλημέρα σας! Να δούμε το άτομο που κάνει σεφτές σήμερα. Έλα. Καλημέρα. Έλα, Γιώργο μου. Έλα, καλημέρα. Τι λέει το Κώστα. Τι να λέει, Γιώργο. Ήρθε, είχαμε πει, εάν δεν γυαλίζει το μάτι τους, μη κατέβουν και να παίξουν. Όλη η εβδομάδα λέμε εμείς, αλλά οκ. Okay. Εγώ περισσότερο ευθύνη ρίχνω στον προπονητή, ο οποίος κατέβασε αυτή την δεκάδα. Τεράστια ευθύνη. Και αυτός. Πάλι με τον Κουλούρη. Έχει έξω τον Μπρίγκοβιτς. Έχει έξω τον Μπέλκα. Έχει έξω τον Μαουρίτσιο. Τι περιμένεις. Έχει έξω τον Σαμπράνο. Το Σαμπράνο όχι τόσο, δεν με πείραξε και τόσο του Σαμπράνο κτλ. Δεν μπορώ να ρίξω την ευθύνη στην άμυνα για το δεύτερο τον γκολ. Καθόλου. Ναι, αλλά δύο φάσεις κάναν αυτή και φάγαμε δύο γκολ όμως. Ακριβώς όπως το λες. Όπως το λες. Αλλά από τη στιγμή που δεν κατεβάζεις τον πιτσιρικά, κερδίζεις τον πέναλτι και τον βάζεις για να το εκτελέσει, και είναι η στιγμή Κώστα μου, σηκώθουμε και φεύγουμε όλοι. Δεν μπορώ όλο. Εντάξει, εκεί έχει, πρόσεξε, εκεί έχει μία λογική. Ξέρεις αν μου αρέσει ή όχι ο προπονητής. Να μην τα ξαναλέω τα ίδια. Έτσι, ναι. Λοιπόν, εκεί όμως, τι κάνεις, πας με αυτό το. Φαντάσου βέβαια να το είχαν, έτσι, να το είχαν. Okay. Αλλά θέλω να σου πω, εδώ προσπαθείς τώρα τον Κουλούρη να του φτιάξει λίγο την ψυχολογία. Ναι, γιατί βλέπεις ότι δεν τη βρίσκει την αιστεία με τίποτα. Ναι, σιγά, πες ότι το είχαν. Το χαντάκωνε. Φυσικά. Βάλει το Βιερίνιο, πού τον είδες, η εκτέλεσή του είναι άψογη. Δεν μπορώ να το καταλάβω το πράγμα να πούμε. Τα σφάλματα τα οποία κάνει, εγώ ρίχνω περισσότερο ευθύνη σε αυτόν, ο οποίος έχει κάνει τους ποδοσφαιριστές να μην ξέρουν ο καθένας τι ζητάει μέσα στην ανεκάδα. Για μένα το μεγάλο του λάθος είναι που δεν καταφέρνει να εμφυσίσει στους παίκτες αυτό που πρέπει, που δεν καταφέρνει να τους εμπνεύσει. Ακριβώς. Αυτό από εκεί ξεκινάει. Τώρα, ποιο θα βάλει, ποιο θα βγάλει. Οι παίκτες φυσικά που δεν παρουσιάζονται όπως πρέπει. Δηλαδή, ο Μάτος γιατί πετάει σπίδες στο μάτι του. Ο Βιερίνη γιατί σκυλιάζει. Το Λιμιό σε ποιο λεπτό τον έβαλε, Κώστα μου. Εκεί που τον έβαλε. Γεια σας. Τι να σε κάνει το παιδί. Εκεί που τον βάζεις, αυτές οι αλλαγές που θυμίζουν που γίνονται από προπονητές. Όχι, ο άλλος τον βάζει στο 85. Ναι. Δεν είναι, το βάζει για καθυστέρηση είναι. Στο 85 γίνεται η αλλαγή για καθυστέρηση. Να κερδίσεις δεν είναι έστω. Την ιστορία, την νίκη. Τι να κερδίσεις, το βάζεις πιο μπροστά. Όπως επίσης ο Πρίγιοβιτς έχει αποδειχθεί ότι, εντάξει, εκτός έδρας δεν διαφωνώ, αλλά έχει αποδειχθεί ότι όταν δεν ξεκινάει δεν έχει ρυθμό. Και με τον Ατρόμητο του παρουσιάστηκε ευκαιρία στο τετατέ, το χάσε. Εχθές το ίδιο.
Άρα, συνεκτιμάς και τα χαρακτηριστικά του κάθε ποδοσφαιριστή. Τι είναι ο καθένας, δεν είναι όλοι οι ίδιοι παίκτες, ρε παιδί μου. Έτσι. Ο Πέλκας δεν δικαιούται να παίξει αντί για τον Καντούρι, έτσι όπως παρουσιάζει τον Καντούρι. Ποιος θα έκανε μία κάθε δεκαετία. Για να δούμε τώρα που θα επιστρέψει ο Μπίσεσβαρ, θα του δώσει την ευκαιρία. Που δεν έχουμε παίκτη να περάσει μια κάθετη. Θα εκτίσει με τον Αιγινιακό ο Μπίσεσβαρ. Στην Ξάνθη δεν είναι στη διάθεσή του. Θα τον βάλει. Τι να πω εγώ. Με αυτόν τον άνθρωπο έχω αγαθέψει δηλαδή. Καθόμαστε. Δεν είναι μόνο αυτός όμως. Το λέμε συνέχεια. Δηλαδή ναι, κάθε φορά που κάνουμε κριτική στο Ρουμάνο, μην νομίσετε δηλαδή ότι βγάζουμε λάδι τους παίκτες. Όπως επίσης όταν κριτικάρουμε τους παίκτες, δεν σημαίνει ότι είναι. Όπως επίσης ο Μίχελ που είναι συνέχεια στο κάδρο για την ομάδα που έφτιαξε. Για όλο αυτό που έκανε το καλοκαίρι. Έτσι. Ένα έχω να πω ότι στα εκτός έδρας θα αρθαρνιά να παίζουν ή χι, χι, άσο. Σε εκτός έδρας θα παίζει η ομάδα μας, δεκατήρι, σαν να λένε άλλοι. Περισσότερο ποντάνε στην ισοπαλία και στην νίκη του γηπεδούχου. Επιτρέπεται αυτό το χάλι. Έχει κάνει τους ποδοσφαιριστές να έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Αυτό καταλαβαίνω. Δεν έχουν. Δεν έχουν. Έγινε Γιώργο μου. Να σε καλά. Έγινε την καλή μου μέρα. Σε φιλώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Το προγιούτρο. Καλώς το παιδί. Στο βάθος σε ακούω μέσα στη βροχή. Α, είναι ενδεικτική τη ψυχολογία. Ναι ρε φίλε. Χθες ο Μίχλη χάλια αυτά. Λέμε όλοι λέμε. Από χθες το βράδυ. Άξι. Και τα αδέρφια μας στον ουρανό κλαίνε αδέρφια, να το ξέρετε. Δεν είναι κατάσταση. Δεν είναι. Συμφωνώ απόλυτα σε όλο το πρόλογο που έκανε στην αρχή που είπε. Συμφωνώ με τον Γιώργο σε όλα. Δεν θα πω τίποτα γι' αυτό. Θα πω μόνο ότι και ο Ρέι έχει επηρεαστεί από όλη την κατάσταση. Τρώει κόλλη κάτω από τα πόδια, δεν βγάζει εκείνο το διαγώνιο. Δεν ξέρω τι γίνεται, ρε παιδιά, να πούμε. Σωστά, δεν ανέφερα. Κοίταξε, θεωρώ ότι στο δεύτερο γκολ είναι τόσο κοντά, δεν μπορεί να φταίει. Είναι εξ επαφής. Στο πρώτο όμως. Ναι. Στο πρώτο όμως θα μπορούσε να το αποσοβήσει, αφού ξέρεις ότι είναι. Βέβαια, είναι η ευθύνη. Όπως επίσης πιστεύω, αν δεν κάνω λάθος, στο πρώτο ήταν που περνάει ο Βιερίνια κάτω να φάουλ. Μην τον αφήνεις να μπει με. Δεν τον αφήνεις να κάνει την παλιά να σουτάρει. Κάτω να φάουλ, αφού πας περιπτώσει. Τέλος πάντων, βλέπετε τι γίνεται. Τα κανάλια παίζουν το μαρινάκι που πάει στους ανθρώπους, λες και είναι το κράτος και πηγαίνει η μάδα. Κανονικά. Κανονικά, φίλε. Είναι ο Μαρινάκης ο κράτος. Ναι. Ο πρωθυπουργός. Ο πρωθυπουργός, φίλε, πάει ο πρωθυπουργός εκεί. Ο άλλος, ο κανονικός, ο υποτιθέμενος, έβαλε τα χέρια στις τσεπούλες, πήγε μέχρι το όριο, δεν πήγε στις λάσπες και μετά πήρε το αεροπλάνο και πήγε στις Βρυξέλλες. Λοιπόν, ακριβώς. Και τι γίνεται τώρα, δεν έχουν δείξει, δεν έχουν πει τίποτα για τον Ιβάν που έχει στείλει τα νερά της ουρωτή. Δεν έχουν δείξει άλλους και άλλους που έχουν πάει, οργανώσει. Όχι βέβαια. Μα αγόρι μου, Αποστόλη μου, Γκόραν μου, αυτό είναι φίλε το παιχνίδι το επικοινωνιακό. Αυτό ακριβώς. Βλέπετε τι γίνεται. Και εμείς τώρα καθόμαστε και τρώμε τις σάρκες μας. Όχι ρε φίλε. Να σου πω κάτι, το ξανάπα και θα το ξαναπώ και να με συγχωρέσετε όλα τα αδέρφια. Εάν ο ΠΑΟΚ φέτος πάρει πρωτάθλημα, εγώ με ένα χρόνο δεν θα βγω να μιλήσω. Για να μην το πω διαφορετικά και γίνω κακός. Έγινε Αποστόλη. Είμαστε σκασμένοι όλοι οι αδέρφια, τελειώνω για να πούνε κι άλλοι πολλά. Γεια σου Γκόραν. Φιλιά. Ζουμουσού αδερφέ μου. Αυτό έτσι, δεν αλλάζει αυτό έτσι κι αλλιώς. Ειδικά στις δύσκολες. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνετε. Καλώς το παιδί. Έλα Παναγιώτη. Είστε καλά. Όχι. Ξαναρώτα. Το διώξανε. Όχι βέβαια. Όχι. Έτσι. Ωραία. Τώρα μένει να βάλει και το γλύκο για να μην το ακούω ούτε από το ραδιόφωνο πλέον. Σταμάτησα να το βλέπω. Αυτό εδώ το πράγμα που μας δείχνει αυτός ο κύριος. Δεν σέβομαι τον άνθρωπο Λουτσέσκου καθόλου. Δεν το σέβομαι. Αλλά το θεσμό και τη θέση. Το θεσμό το σέβομαι πάρα πολύ, ναι. Ειλικρινά. Λοιπόν, ή διώξτε τον ή φύγε. Ένα από τα δύο δεν γίνεται διαφορετικά. Ούτε το ένα υπάρχει περίπτωση να γίνει τώρα, λοιπόν, ούτε το άλλο. Στο λέω για να ξέρεις. Ειδικά το να φύγει μόνο του. Να φύγει μόνος του. Να φύγει μόνος του. Δεν υπάρχει. Άκου να σου πω κάτι, Κωστή μου. Εχθές τον έκανε ο Γρηγορίου ο τίποτας. Συγγνώμη για τον Γρηγορίου. Τον έκανε ρουά ματ και κοιμότανε όρθιος με τις κάλτσες και με το σκούφο. Όρθιος κοιμότανε. Τον έκανε ρουά ματ.
Τον έβαλε δεύτερο επιθετικό και ακόμα κοιμάται. Και το Βαλεζάκα τι το σήκωσε να τον κάνει αλλαγή. Τι έκανε. Επειδή γιόρταζε να τον βάλει, ήταν σε καλή κατάσταση. Επειδή γιόρταζε να τον βάλει να παίξει. Δεν κατάλαβα. Και το Λιμιό στο 86-85. Στο 86-85. Σήκωσε το Μαλαζά και μετά έβαλε, επειδή έφαγε το δεύτερο γκολ, έβαλε τον σήκωσε και τον έβαλε στα 3 λεπτά να παίξει το παιδί. Ναι, αλλά Παναγιώτη μου, φταίνε και οι παίκτες, φίλε. Συγγνώμη, δεν μπορεί, δηλαδή, εγώ, ναι, γιατί ο Μάτος και ο Βιερίνη έχουν πάρει καμιά ειδική οδηγία από το Ρουμάνο. Εγώ λέω τεράστια ευθύνη του προπονητή, εδώ και καιρό. Να σε πω, και μόνο που τον βλέπουν ξενερώνουν οι παίκτες, δεν μπορούν να παίξουν γι' αυτόν. Μα το έχω πει πολλές φορές. Δεν μπορεί να εμπνεύσει, φίλε. Δεν μπορεί να εμπνεύσει. Δεν μπορεί κανέναν. Και λέμε συνέχεια, μακάρι να πετύχεις, φίλε. Μακάρι. Αλλά δεν πάει. Συγγνώμη. Δεν μπορεί να μου βάλει σε μένα το... Δεν έχω τίποτα ειλικρινά, δεν το ξέρω το παλικάρι καθόλου. Είναι ταρά για μένα. Το σεντερφόρ που έβαλε, δεν ξέρω πώς... Ο Κουλούρης. Τον Κουλούρη. Δεν έχω τίποτα με το παιδί. Δεν μπορείς, αγόρι μου. Τελείως. Δεν είσαι ο σεντερφόρ ο δεύτερος για τον ΠΑΟΚ. Και δεν μπορείς να πηγαίνεις εσύ εκτός έδρας. Δεν έχεις κάνει ακόμα μισό διπλό και μου βάζεις το δεύτερο σεντερφόρ. Μου βάζεις το δεύτερο σεντερμπακ. Μου βάζεις το δεύτερο δεκάρι. Δεν μπορείς, κύριε. Όχι. Είσαι λάθος. Θες να σε κάνω και άλλη ανάλυση. Παράτα τα και φύγε. Τίποτα άλλο δεν θα σου πω. Φιλιά. Δεν πάω. Φιλιά πολλά. Πόσο πήγε με την Ξάνθη, τι βαθμολογική αυταβάνη είχε. Πέμπτος. Εκεί θέλει να το πάει τον ΠΑΟΚ. Εμείς δεν γουστάρουμε έτσι. Πώς θα γίνει δηλαδή. Και δεν ήταν όνειρό μας να πάρουμε το ποτάσμα. Όχι, δεν γίναμε ΠΑΟΚ και τα ποτάσματα. Όχι, φυσικά. Όχι, και δεν χρησιμοποιούμε αυτή την έκφραση. Είναι λάθος. Για κανένα λόγο. Είναι λάθος. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Περιμένουν πέντε άνθρωποι. Περιμένουν πέντε άνθρωποι. Φιλιά, γεια σου ρε Παναγιώτη. Γεια σου αγόρι μου, γεια. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί. Ο Three Hills είμαι. Έλα ρε Three Hills. Δύο τόνους κάτω είσαι μετά από την ήττα, φίλε. Μπάσος. Είμαι. Βγαίνεις. Δύο τόνους κάτω βγαίνεις. Ναι, επειδή φώναζα στο Facebook που έγραφα. Ναι, σωστό και αυτό. Και αυτό το Facebook, παιδιά. Ναι. Είδα ανθρώπους, δηλαδή, εχθές το βράδυ, πραγματικά μερικές φορές ανατριχιάζω με αυτά που γράφουν, φίλε. Ανατριχιάζω, φίλε. Άλλο να βγάλεις τσαντίλα, οργή, ναι, κριτική σκληρή, αυτά. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που βγάζουν πραγματικά χολή. Εσύ έχεις δει 18 τελικές. Έχεις δει 8 στην Εστία χθες. Υπάρχει κόσμος που έβλεπε το παιχνίδι και δεν τα έχει δει αυτά, ρε φίλε. Τι να πούμε, το δηλώνει κιόλας. Εμένα με ξέρεις ότι είμαι γενικός πνεύμα αντιλογίας, ρε παιδάκι μου, στη γενικότερη μάζα του ΠΑΟΚ. Πάω λίγο ψηλοκόντρα. Είμαι από αυτούς που στηρίζουν τις επιλογές της διοίκησης. Όχι το Λουτσέσκο απαραίτητα, τις επιλογές που κάνει η διοίκηση, γιατί αυτοί είναι που κρίνουν και αυτοί είναι που αποφασίζουν, έτσι. Και αυτοί κρίνονται λοιπόν, στο τέλος. Για το Λουτσέσκο, την ξέρεις την άποψή μου, το στηρίζω όσο το στηρίζει η διοίκηση. Εγώ προσωπικά, σαν προπονητή, δεν τον πάω. Ξεκινάμε από το ότι κάνει λάθος αλλαγές, πάντα. Ναι. Κάνει λάθος διάβασμα στο παιχνίδι. Αυτό σου λέω, αυτή η άποψή μου για τον Λουτσέσκου. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα, ρε φίλε, δεν μπορεί να μου λέει ο ένας γιατί δεν μπήκε ο Πρίγκοβιτς από την αρχή. Και εγώ του απαντάω γιατί ο Πρίγκοβιτς στη θέση του Κουλούρη δεν θα το κερδίζει το πέναλτι, γιατί θα κυνηγούσε τη φάση. Έτσι, γιατί ο Κουλούρης... Ναι, αλλά εγώ σου λέω όμως, για να κάνω το σύνολο, ότι εγώ σου λέω ότι ο Πρίγκοβιτς εκεί που έβαλε το στήθος ο Κουλούρης άβαζε το κεφάλι του. Ωραία. Δεν μπορούμε να κάνουμε λάθος επιλογή. Δεν μπορούμε να κάνουμε και να λέμε λάθος επιλογή να εκτελέσει το κόρνερ το πέναλτι ο Κουλούρης όταν ο Κουλούρης το έχει βάλει και να κάνουμε κριτική εάν δεν το έβαζε θα γινόταν. Δηλαδή με το εάν, ρε φίλε, δεν κάνεις κριτική με το αν δεν θα σωστά. Το βάλει. Άσε το πέναλτι το Κουλούρη, λοιπόν. Το πέναλτι ήταν μια χαρά το πέναλτι που εκτέλεσε, έτσι. Ναι, ναι. Αλλού ο τερματοφύλακας σου λέει μπάλα και μάλιστα στη γωνία. Μα δικαιολόγησα, είπα πριν που βγήκε ο Κρότης και είπα. Υπάρχει λογική σε αυτό που κάνει, ειδικά που επιλέγει να τον Κουλούρη. Να το ανεβάσει την ψυχολογία. Έτσι. Να το πούμε αυτό, ότι υπάρχει μια λογική. Έτσι. Δεν πρέπει να τα βλέπουμε όλα στραβά. Μπράβο. Πρέπει εκεί που βλέπουμε το κάνω να το πούμε. Όπως επίσης εγώ, χάρηκα που είδα το περιβραχιόνιο στο χέρι του Βιερίνια. Δεν μπορεί όποιος είχε μπράτσο, όποιος είχε ένα δεξί μπράτσο να φοράει το περιβραχιόνιο. Είναι μια υπόθεση ιερή αυτό το πανίρε, παιδιά. Καταλάβετε. Ωραία. Το. Συγγνώμη που σε διακόπτω τώρα. Το Μεραντόνα τον έγδυναν μετά τα μάτς της Νάπολη. Υπάρχουν, έχω φωτογραφίες γιατί έκοβα από τα σπόρα, από οπουδήποτε. Υπάρχουν φωτογραφίες που είναι μόνο με το σοβρακάκι, φίλε. Ο Μαραντόνα. Τον έχουν αφήσει με το σλιπάκι. Είναι σωστή κίνηση είναι, που έχουν κάνει τα αρχηγό το Βιερίνια. Να το τελειώσω λίγο. Να το τελειώσω. Είναι μόνο με το σοβρακάκι, μόνο με το σλιπάκι, αλλά δεν του έχουν πάρει, φίλε, το περιβραχιόνιο από τον μπράτσο. Και είχε πει ο Μαραντόνα,
Τα πάντα δίνω. Κάλτσες, σορτσάκια, παπούτσια, όλα. Το πανί από το χέρι, φίλε, δεν μου το παίρνει κανένας. Αυτό, κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, επίσης δεν γίνεται να είμαστε μια ομάδα η οποία κατά γενική ομολογία είμαστε σφιχτή κέντρο και άμυνα. Τρώμε δύσκολα φάσεις. Έτσι. Αλλά από τις λίγες που τρώμε, να τρώμε στα τρεις φάσεις δύο γκολ. Μα με το που γίνεται ευκαιρία, δεν λέω, δεν λέω ότι είναι κακός ο Ρέι, αλλά ο Ρέι τον θέλεις για να σου βγάζει κάτι που δεν μπορεί να βγάλει άμυνα. Και μέχρι στιγμής δεν έχει βοηθήσει την ομάδα ο Ρέι σαν τερματοφύλακα, σαν μονάδα μιλάω. Έτσι. Δεν μιλάω αν έχει τεχνικά χαρακτηριστικά, αν είναι καλός με την μπάλα. Έτσι. Αυτό που βλέπουμε μέχρι στιγμής δεν έχει προσφέρει. Έτσι. Ναι. Και δεν είναι το κάνουμε την κριτική που θα έπρεπε. Στα τελευταία μάτς, είναι ότι ό,τι πάει μέσα γράφει χωρίς να λέμε ότι έχει κάνει το τραγικό λάθος. Σωστό. Συμφωνούμε σε αυτό. Ναι, δεν διαφωνώ. Επίσης δεν γίνεται να λέμε γιατί δεν παίζει ο Πέλκας και να μπαίνει ο Πέλκας και να παίζει ένα 20 λεπτό. Πόσο έπαιξε ο Πέλκας? Κάπου εκεί δεν έπαιξε, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς. Πού ξεχώρισε ο Πέλκας, ας πούμε? Και ξέρεις ποια θα είναι η δικαιολογία? Ενά η ομάδα ήταν που ήταν έτσι, τι να σου κάνει ένας Πέλκας μέσα κτλ. Δηλαδή, ο Πέλκας μπήκε στο 63. Αυτό λέω. Έπαιξε ένα 20 λεπτό, ένα 25 λεπτό. Έδειξε κάτι παραπάνω από ό,τι δείξαν οι άλλοι? Όχι. Ωραία. Δηλαδή θέλω να σου πω, δεν γίνεται να κάνουμε κριτική, ρε παιδάκι μου, εκ του ασφαλούς, ότι αυτός που δεν παίζει πάντα είναι ο καλύτερος, γιατί και που τον βάζει μέσα, βλέπουμε, όχι μόνο τον Πέλκα, οποιονδήποτε, βλέπουμε ότι τελικά δεν αποδίδει αυτό που περιμένουμε. Για μένα το συμπέρασμα είναι ότι φταίει ο Λουτσέσκου στο μέρος που το αναλογεί, έτσι στην ευθύνη που το αναλογεί, αλλά και οι παίκτες, ρε φίλε, ακριβώς, είναι όλοι σταματιασμένοι να το πω. Επειδή με ρωτάτε συνέχεια και την άποψή μου και στα μηνύματα. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν μπορεί να φταίει μόνο ο Ρουμάνος, είναι λάθος. Βγαίνουν λάδι οι παίκτες. Δεν μπορεί όμως να φταίνε μόνο οι παίκτες. Υπάρχει άνθρωπος εκεί που πρέπει να τους εμπνεύσει. Έχουμε ποιότητα των παιχτών. Έχουμε ακριβώς μπάζα, δεν έχουμε ποιότητα. Τώρα, πού είναι αυτή η ρημάδα η ποιότητα? Να σου πω κάτι. Ποιότητα, και βέβαια, μην αφήνουμε έξω από το κάδρο συνέχεια τον Μίχελ. Πρώτος για μένα την ευθύνη. Ο κύριος. Όπως του λέγαμε μπράβο όταν έκανε τις σωστές επιλογές, πρώτος. Τώρα, ο Μίχελ δεν ήταν στο τέταρτο Πρίγκοβιτς όμως θα το καρφώσει και να πάει 1-2 το παιχνίδι. Δεκτό, δεν διαφωνώ. Έτσι. Δεν διαφωνώ. Ο Πρίγκοβιτς, Ο Πρίγκοβιτς έχει τρεις αγώνες που κάνει τέταρτο ένα ψαφάλι. Δεν διαφωνώ. Τώρα, τι ποσοστό θα δώσει ο καθένας? Αυτό είναι τελείως υποκειμενικό, παιδιά. Στου παίκτες και προπονητή και Μίχελ και δεν ξέρω και Δίκης και οτιδήποτε. Αυτό ο καθένας μπορεί, άλλος δεν γουστάρει τελείως να τον βλέπει τον Λουτσέσκο για να λέει 90-10 η ευθύνη σε σχέση με τους παίκτες. Άλλος λέει φταίνει οι παίκτες, περπατάνε και έχω μόνο δύο που τρέχουν και βγάζει, να πούμε, βγάζουν πάθος. Άρα είναι 80-20 κατά των παίκτων η ευθύνη και τέτοια. Αυτά που λες. Ζούμε σου, αδερφέ. Ηρεμία. Φιλιά. Καλημέρα. Για πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Γεια σου, Άκη. Άδικο έχουνε οι Χίλοι και που ήτανε στη Σμύρνη. Κωστή. Οι οπαδοί. Φυσικά. Όχι βέβαια, τι άδικο. Στο τέλος δεν αποδοκίμασαν μόνο τον Μάτος και τον Βιερίνια. Ο κόσμος έχει κριτήριο, Άκη. Ό,τι και να του πει, όποιος και να του πει οτιδήποτε, βλέπει μόνος του ο κόσμος. Δεν είμαστε στην εποχή του 1950. Το πες μόνος σου, αυτοί που είναι στη διοίκηση δεν βλέπουν αυτό που βλέπουμε εμείς. Είναι δυνατόν να πηγαίνουμε 1000 άτομα, οι 500 να είναι από το νομό Αττικής και άλλοι από εδώ, τη Βόρεια Ελλάδα, να τρέχουν για την αγαπημένη τους ομάδα, να τα βλέπουν αυτά, άσε τη χειρονομία, άσε τα υπόλοιπα και να βγαίνει αυτός ο άνθρωπος, ο θεσμός, μη στηρίζουμε, είπαμε το θεσμό, δεν στηρίζουμε το άτομο, να λέει βλακίες, σαν χλαμάρες. Θα κάνουμε δημόσιες σχέσεις με τον Λουτσέσκου, επειδή ο πατέρας του ήταν, γιατί ήταν, τώρα πλέον δεν είναι, ήταν ένας προπονητής. Και, λοιπόν, αυτά παιδιά, ο κόσμος έχει δίκιο. Ο κόσμος τα βλέπει καθαρά. Εμείς που ήμασταν εκεί, 1000 και άτομα ήμασταν, από το 01, το πρώτο ημίχρονο, αυτοί καταρχήν παίζαν λεωφορείο, έτσι. Το διπλό κιόλας. Το Βιρίνια τον είχε αριστερό μπακ. Τι κρατούσε εκεί πέρα, ούτε μύγες είχε εκεί πέρα, ούτε τίποτα. Τι τον κρατούσε στο αριστερό, βάλ τον μπροστά. Είναι απλά τα πράγματα. Ένας προπονητής με πτυχίο θα τον έβαζε μπροστά. Εγώ που δεν έχω κάνει τον προπονητή, έχω παίξει μπάλα, μάλλον είμαι καλύτερος από αυτόν. Όλος ο κόσμος αυτό έλεγε. Τι τον κρατάς εκεί, βάλ τον μπροστά. Δηλαδή, απλά πράγματα, ο Ζαμπράν τον τιμώρησε γιατί έκανε πριν. Ρε φίλε, άμα αγαπάς αυτή την ομάδα, σηκώνεσαι και φεύγεις.
Αν αγαπάς αυτή την ομάδα, τον κόσμο. Τι να αγαπάει, ο προπονητής. Για τον προπονητή μιλάς. Για ποιον άλλον. Να αγαπάει την ομάδα ο Λουτσέσκου. Ξέχνα τις αγάπες, δεν υπάρχει. Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας να την αγαπάει από πού και ως πού. Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να αγαπάει την ομάδα. Με ενδιαφέρει να προσφέρει, είναι επαγγελματίας, να είναι προπονητής σωστός. Τι να αγαπάς. Ξέχνα τις αγάπες. Από πού και ως πού να την αγαπάει ο Λουτσέσκου. Είσαι λάθος αυτό. Να την αγαπάει. Εμένα με ενδιαφέρει να δώσει πράγματα. Δεκέμβρη μήνα φτάσαμε. Δεν έχω δει πράγματα από αυτόν τον προπονητή. Συνέχεια λέω θέλω να πετύχει. Δεν με ενδιαφέρει. Πρέπει να πάει στη διοίκηση να κάνει δημόσιες σχέσεις με τον μπαμπά Λουτσέσκου. Αυτά τα πράγματα είναι για αλλού, όχι για μας. Εμείς θέλουμε εδώ και τώρα αποτέλεσμα. 12-13 παιχνίδια, όχι αποτέλεσμα δεν έχουμε. Ξέρουμε πλέον ότι θα πάμε εκτός και με το ζόρι θα πάρουμε το Χ. Έγινε, Άκη. Σε χαιρετώ. Πάμε παρακάτω. Γεια σου, Άκη. Πάμε, καλημέρα σας. Ζουμουσούμε ναι. Τον Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς όρες, Κωστή μου. Έλα, μένιο. Να είμαστε ήρεμοι. Έλα. Λοιπόν, αυτό που λέει ο Άκης έχει απόλυτο δίκιο. Το έχουμε πει όλοι κατά καιρούς και πριν από κανένα δύο εβδομάδες είπαμε τι έγινε αυτό το παιδί, πώς φτάνει στον ΠΑΟΚ. Επειδή είναι ο γιος του Λουτσέσκου, είναι ο μοναδικός. Στη διαιτησία έχουν επικρατήσει οι διαιτητές και τα παιδιά τους. Στο ποδόσφαιρο τα παιδιά των ποδοσφαιριστών και έχουμε πολλές περιπτώσεις για αυτά που άξιζα, κανένας δεν λέει κουβέντα. Αλλά όλοι βλέπουμε άτομα που σβαρνιέται μέσα. Ναι. Αυτά είναι γεγονότα. Τώρα, ετοιμάζουν, δεν έχω ορμήξει ποτέ στη διοίκησή μας. Βρες μια εκπομπή που να είπα, ρε άχρηστη δεν ξέρω τι. Κι όμως, όταν εγώ σχολιάζω γιατί έφερες αυτόν τον μάπα ποδοσφαιριστή, ποιον βρίζω ρε Κωστή μου εκείνη την ώρα, πρέπει να το πω. Λέω, παίζει αυτός, ο Γιαννάκης. Ποιος τον βάζει μέσα, ποιος τον έφερε στην ομάδα. Φταίνε δύο. Ο τεχνικός διευθυντής που επιλέγει τον παίκτη. Ο τεχνικός διευθυντής που επιλέγει τον παίκτη. Ή τον προπονητή. Γιατί πρόσεξε τον Λουτσέσκου. Δεν τον επέλεξε ο Ιβάν Σαββίδης. Ο Ιβάν Σαββίδης επέλεξε τον Λούμπος Μίχελ. Και ο Λούμπος Μίχελ αποφάσισε. Ότι του κάνει ο Λουτσέσκου. Ναι. Έλα, πες. Πες. Έλα, πάμε. Πες. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Για μένα αυτός ο προπονητής είναι πολύ μικρός και πλέον θα μιλήσω ανοιχτά. Ο προπονητής φύγει δεν φύγει από την ομάδα μας. Αυτός δεν μπορεί να κάνει μεγάλα κατορθώματα να τα πω. Άρα φύγει δεν φύγει μου είναι αδιάφορο. Δεν είναι αυτός που θα μας οδηγήσει στα ψηλά. Δείγματά του ξέρεις ποια είναι. Μέσα στην Έστερσουντ, το ξαναλέω για μια φορά ακόμη. Βλέπεις δύο-τρεις κινήσεις και καταλαβαίνεις το ποιον. Επιβάλλεις τον Μακ. Να γίνει αμυντικός παίχτης, μπακ. Οι ποδοσφαιριστές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Στους επιθετικογενείς που ζει ο άλλος για να κάνει την επιθετική ενέργεια και στους αμυντικογενείς που ζει για να πάει να κάνει την κούρσα της ζωής του και να βγάλει την μπάλα με ψαλίδι και σκοτωμένος πάνω στο δοκάρι την μπάλα μέσα από την εστία. Του καταλαβαίνετε όπως το λέω. Είναι σημαντικό. Αυτόν τον παίχτη δεν μπορείς να τον κάνεις τον έναν επιθετικό και πολύ περισσότερο τον επιθετικό να τον κάνεις αμυντικό. Θα με αστρελάνουν εδώ πέρα. Και βλέπουμε τώρα τους επιθετικούς να τους επιβάλλει να γυρίσουν να γίνουν μπακ. Δεν πρόκειται να γίνει μπακ ρε. Θα τον δει με τα μάτια να φεύγει και να βάζει γκολ. Δεν τον κυνηγάει. Και θα κλείσω Κωστή μου συγκινημένος από ένα παιδί με την Λάρισα ήταν μια χρονιά. Κάποιος κόλσιος πρέπει να είναι. Φεύγουν δύο δικοί μας. Δύο δικοί μας στην επίθεση και ένας αν είναι αυτός ο κόλσιος, ας με βοηθήσει κάποιος, ας με συμπληρώσει η ανάγκη, έρχεται και μας προλαβαίνει και χάνουμε σιγουρότατα τον γκολ. Αυτό το παιδί δεν διακρίθηκε και ήθελα να μάθω τον προπονητή της Καλαμαριάς που μας απέκλεισε στο κύπελο με κύριο το 1-0 γιατί δεν προωθήθηκε σαν προπονητής. Ένας από αυτή το κατεστημένο να μου πει γιατί δεν προωθήθηκε αυτός ο προπονητής. Κλείνω, γεια σας. Γεια χαρά, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλή εβδομάδα. Είσαι ο? Είμαι ο Δημήτρης. Γεια σου ρε Δημήτρη. Έχουμε ξαναμιλήσει πρώτη φορά? Έχουμε μιλήσει. Μάλιστα. Και έχουμε γνωριστεί. Α, ωραία, έλα, σ' ακούω Δημήτρη, έλα. Εγώ έχω κουραστεί να ακούω, στηρίζω το θεσμό. Πού ήμασταν όλοι εμείς να στηρίξουμε... Συγγνώμη που σε διακόπτω, δεν είπαν στηρίζω, ναι. Σέβομαι. Όχι εσύ. Όχι εγώ, ο κόσμος δεν λέει στηρίζω το θεσμό, σέβομαι το θεσμό, είπαν.
στηρίζουμε λέει όλος ο κόσμος. Τέλος πάντων. Όχι, όχι. Σέβομαι το θεσμό. Τι να στηρίξει το θεσμό, ότι ο θεσμός προσωποποιείται στο πρόσωπο του συγκεκριμένου, του Λουτσέσκου. Σεβόμαστε τον θεσμό, σαν θέση. Αυτό λέμε. Κατάλαβες. Δηλαδή, είχαμε τον Άγγελο, δεν στηρίξαμε το θεσμό, δεν σεβαστήκαμε το θεσμό. Για τον Κουλούρη που λέμε. Τι θέλει ένας ποδοσφαιριστής, 2-3 πράγματα για να παίξει ποδόσφαιρο. Ποιο είναι το πρώτο? Η γρήγορη σκέψη. Άμα δεν έχεις γρήγορη σκέψη, ρε παλικάρι, δεν μπορείς να παίξεις ποδόσφαιρο. Δηλαδή εκεί που πας να κάνεις κοντρόλ, αν τη βάζεις με το κεφάλι, έχει τελειώσει, αλλά η σκέψη δεν είναι γρήγορη. Και είπε ο καημένος ο Άγγελος, τα λέει ο καημένος, αλλά δεν τον ακούει κανένας. Το παλικάρι δεν κάνει διαφορά στην ΚΑΠΑ 20, γιατί φωνάζαμε τότε να τον βάλει μέσα 17-18 χρόνια όπως ήταν. Φωνάζαμε όλοι να τον βάλει μέσα και λέω, δεν κάνει διαφορά στην ΚΑΠΑ 20, πώς θα τον βάλω, ρε παιδί. Δεν τον ακούμε όμως. Το θέμα είναι ότι κάπου χάνουμε τη συνέχεια κι εμείς οι οπαδοί. Αυτό ξέρω εγώ, αυτό καταλαβαίνω. Μάλιστα. Τι να πω. Από εκεί και πέρα ο Θεός να βάλει το χέρι του. Εγώ βλέπω ότι πάλι θα γίνουν 5-6-7 μεταγραφές, κάποιες θα κολομήσουν και άντε ξανά μανά από την αρχή. Και αυτός ο Μίχελ εκεί πέρα, τι δουλειά έχει γίνει, ρε παιδιά, δηλαδή, να τρελαθούμε τελείως. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Καλή σου μέρα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. 23-10-287-888, επιτρέψτε μου να πω λίγο ότι κληρώνουμε ένα τριήμερο στις Θερμές, δύο διανυκτερεύσεις στο Λουτράκι Αριδέας, καταπληκτικό δώρο, μία σακούλα κρέατα από το Ακροπολείο Μιχάλη στον Εύωσμο Μενελάου 29 και ένα ασύρματο Sony Bluetooth ηχείο από τη Sony και την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης. Ναι. Καλημέρα Κωστή. Καλώς τον Χρήστο. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, αδερφέ. Καλή εβδομάδα. Εγώ Κωστή μου προτείνω, επειδή ακούστηκε κάποια στιγμή προς τη στιγμή ότι στέχονται τους ποδοσφαιριστές να τους κάνουν εγκλεισμό στο ξενοδοχείο. Να ναι. Κάνουν εγκλεισμό τους οπαδούς στο ξενοδοχείο, στο Μακεδονία Παλάζ, να κάτσουμε όλοι οι εκπεριτροπήσεις για λίγο χρονικό διάστημα και αυτοί να πηγαίνουν να κάθονται στα σπίτια μας. Ναι. Για να δει πώς το βλέπεις. Γιατί αν είναι να με τιμωρήσουν να με βάλουν στο Μακεδονία Παλάζ σε καμιά σου ήττα για μια εβδομάδα. Αν είναι. Εθελοντικά, έτσι. Σωστό. Απλά ξέρεις. Δηλαδή, κατάλαβες γιατί το λέει τώρα ο κόσμος. Γιατί την άλλη φορά με το μάντρωμα. Δεν το έλεγε ο κόσμος από τη διοίκηση. Τώρα το μάντρωμα την προηγούμενη φορά είχε εντελώς διαφορετική ιδέα. Ναι, δεν μπορεί ναι. να υπάρχει. Και ούτε μπορεί να γίνεται αυτό συνέχεια. Ναι. Επίσης, Κωστή, κύριε Ξάδη, οι ποδοσφαιριστές πιστεύω ότι είναι μία από τις χειρότερες φάρες ανθρώπων που υπάρχουν. Είναι τόσο κακομαθημένοι. Από τη στιγμή που γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι αυτός ο προπονητής είναι αλόσιμος και δεν τον γουστάρει κανένας, δεν υπάρχει περίπτωση να δώσουν τα πάντα, πλην ορισμένων εξαιρέσεων, για την πάρτι του. Ναι. Ξέρουν ότι αυτός θα είναι η ασπίδα, ό,τι και να γίνεται θα το τρώει το κράξιμο αυτός. Όχι και τη δευτεί, δεν το κάνω προς υπαράσπιση, ίσα ίσα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ λίγος. Ναι. Και αυτό το βλέπεις. Ότι όλοι προσπαθούν να κρυφτούν ουσιαστικά να μην έχει κανένας ευθύνες. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στον ΠΑΟΚ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στον ΠΑΟΚ. Ναι. Οι άλλοι δίνουν μάχη. Βλέπεις, όλη την εβδομάδα έλεγαν ότι στην Κέρκυρα πάνε για Βλόκο και οι Μακεδόνοι ναι. και οι Έτσι και τα λοιπά. Και το Σάββατο, το Κυριακή πρωί, το η Κέρκυρα είναι του ΠΑΟΚ και πάει για Βλόκο, έγινε η Κέρκυρα μας ανήκει. Ναι. Βγαίνει ο Μπαρμπασάβας και λέει. Το πάθημα του Πλατανιά να γίνει μάθημα σε όλους. Σαν να σου λέει, είδες, σήκωσε κεφάλι ο Πλατανιά και πάει και για τον θάψαμε. Ακριβώς. Γιατί επειδή τόλμησαν να καταθέσουν ότι έπεσε ξύλο. Βγαίνει αυτό το παχύδερμο με πόδια που να κατηγορεί τους οπαδούς του ΠΑΟΚ ότι είναι ρατσιστές και έκαναν επίθεση ρατσιστική μαζί ναι. Να το εκμεταλλευτούν προς δικό τους και όφελο. Σήμερα, κύριε Κυριάκο, δηλαδή έχεις όλα τα όπλα του κόσμου. Τι από τη σχολή μου γκον βγήκες. Τι περιμένετε δηλαδή για να εκφραστείτε και να πείτε απέναντι σε όλα αυτά που γίνονται. Όλα τα όπλα είναι δικά σας. Ακόμη και το χρησινό φαινόμενο το αφισβητούν. Δηλαδή για όνομα του Θεού. Δηλαδή τι έπρεπε να κάνει όλα. Να βγάλει μπαστούνι του γκολφ και να του δώσει μια στο κεφάλι, ας πούμε, για να θεωρείται πέναλτι. Περιττό να σου πω, σφίχτηκε το στομάχι μου μέχρι να ξαναδώ την επανάληψη. Ναι, λέω, Χριστέ μου, λέω, τι θα γίνει αν δεν είναι, είπα. Φαντάσου τι έχει. Δηλαδή σε τι σημείο μας έχουν φτάσει. Λέω έχει γούστο να μην τον έχει βρει. Έχει γούστο να μην επέναν. Τι έχει να γίνει πάλι. Καταλαβαίνεις τι μας έχουν κάνει, αδερφέ. Σαν οργανισμό. Ακριβώς. Λέω μόνο μην τυχόν. Πείτε μου, δεν το σκεφτήκατε αυτό το πράγμα και τη στιγμή. Όλοι. Πείτε. Και αυτή τη στιγμή 23 έχει μείνει ο κόσμος να βγαίνει να προσπαθεί να δώσει τις μάχες της ΠΑΕ και των μελών.
Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Η ομάδα, ο προπονητής της βάζει μονίμως εμπόδια, μονίμως. Δηλαδή άμα κάτσουμε και πάρουμε ένα-ένα τα παιχνίδια το καλοκαίρι, όλες οι αλλαγές που κάνει σε κάθε παιχνίδι είναι ακριβώς οι αντίθετες από αυτές που έπρεπε να κάνει. Δηλαδή τι να πούμε στην Σουηδία που πήγε και έβαλε και έπεσε 4-2-4 με 4 επιθετικούς χωρίς χαφ και φάγαμε γκολ γιατί η ομάδα πέθανε. Και όταν έπαιζε με 10 παίχτες ο Απόλλωνος Δήμης έβαλε τον Γκάτσε. Δηλαδή μιλάμε για επικά πράγματα. Είναι λίγος. Δυστυχώς όσο τα περιμένουμε χάνουμε χρόνο. Και αν καταφέρουμε και πάρει το πρωτάθλημα αυτό το πράγμα που έχει ο Ολυμπιακός. Τι να πω. Αυτοχυρία. Έγινε. Ναι. Θα ξέρεις ότι ο επενδυτής πήγε εκεί στη Μάνδρα για να βοηθήσει. Είχε 2,5 τόνους σκόνη για να ρίξει να μπαζώσει τα ρέματα. Να ξέρεις για... Για αυτό είναι, okay. Για την πλημμυρικά έργα. Μήπως κάθεται κανένα καράβι εκεί, όπως έγιναν οι λίμνες και οι θάλασσες εκεί. Θα πει το καράβι εκεί, θα κλείσει και θα γίνουν αντιπλημμυρικά τα. Έγινε, Χρήστο. Καλημέρα, να σε καλά, σε χαιρετώ. Πάμε παρακάτω. Δεν κάναμε διάλειμμα καθόλου για να μην σταματήσουμε τη ροή των γραμμών. 23-10-2-87-888, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Κώστας. Έλα, ρε Κώστα. Η κλασική Δευτέρα μετά από εκτός έδρας εμφάνιση του ΠΑΟΚ. Έχει γίνει συνήθεια φέτος. Πρόσεξε, αν βάλουμε κάποιες εκπομπές, νομίζω λέμε αυτά τα ίδια πράγματα. Το θέμα είναι ότι τα λέμε εμείς και δεν γίνονται. Τα ίδια. Βάλαμε το, αυτό να παίζει, το CD να παίζει που λέμε. Ναι, ναι. Τώρα, αυτό που γράφει ο Στάθης εδώ, ότι προς τιμή σου που ανοίγεις γραμμές και μετά τις ήττες, για μένα προσωπικά, σαν Κωστής και σαν εκπομπή. Είναι όχι αυτονόητο. Δεν έχω κλείσει ποτέ τις γραμμές επειδή μπορεί να είναι μια δυσάρεστη μέρα. Η εκπομπή θέλουμε να είναι ψυχαγωγική και να είναι χαβαλέ, το ξέρετε, άλλες μέρες που είμαστε ψόφοι για τρέλα και για τραγούδι κτλ. Αλλά γιατί να κλείσω σήμερα τις γραμμές. Ειδικά σήμερα νιώθω ότι έχετε την ανάγκη να μιλήσετε. Πάντα μετά από ήττες είναι δύσκολο. Ποιος είπε ότι μας αρέσουν τα εύκολα, αδερφέ μου. Εννοείται ότι ανοίγουμε γραμμές. Λοιπόν. Να πω για τον Λουτσέσκο δεν χρειάζεται. Έχει βγει το συμπέρασμα. Το έχουμε βγάλει όλοι το συμπέρασμα. Δεν χρειάζεται να τον κρίνουμε. Υπάρχει διοίκηση εκεί. Αν θέλουν τον κρατάν και είναι ευθύνη τους. Αν θέλουν, φέρνουν άλλον. Έτσι δεν είναι. Δεν χρειάζεται να δείξει κάτι άλλο ο Λουτσέσκο. Όχι, έχει απλά κενά... δεν σημαίνει ότι σταματούμε να κάνουμε κριτική όταν βλέπουμε έχει ότι κάνει κενά, λάθη. Έχει κενά πολλά και στη φιλοσοφία, στην οτροπία. Στις αλλαγές που κάνει, στις τοποθετήσεις των παιχτών σε διαφορετικές θέσεις είναι το κυριότερο για μένα. Είπες όλα αυτά που είπες σωστά. Δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σου, ούτε στο κόμμα. Το κυριότερο, δεν έχει καταφέρει να εμφυσίσει στους παίχτες ψυχολογία νικητή. Πρέπει αυτός που είναι στον πάγκο να εμπνέει τον παίχτη. Ο παίχτης να τον βλέπει και να ψαρώνει ή να γουστάρει να παίζει και για αυτόν. Να τον υπολείπτεται, να τον θαυμάζει. Τον προπονητή. Λέω ρήματα συγκεκριμένα. Πρέπει ο προπονητής να είναι εκεί, φίλε, και να είναι καθοδηγητής. Να τον κοιτάει και να παίρνει δύναμη ο παίκτης από το μέσα, από το τερέν. Αυτό δεν το έχει κάνει. Πολλές φορές αυτά κουράστηκα και να τα λέω και να τα ακούω. Έτσι. Φτάνει. Ο Σαββίδης τώρα, ό,τι θέλει να κάνει ο Σαββίδης. Είναι δική του δουλειά. Δεν είναι δική μας δουλειά. Τώρα εμείς, ό,τι ήταν να πούμε, το είπαμε. Ναι. Λοιπόν, χθες είδα στους συνοπαδούς μου μια συσσωρευμένη αγανάκτηση. Και επειδή το παιχνίδι που κάναμε χθες για να τα λέμε αντικειμενικά ήταν την είδες, το καλύτερο, όταν λες, είδα καλύτερο στο διαδίκτυο ή πού την είδες. Όχι, το είδα στα καφενεία εδώ που βλέπουμε το μάτι. Ναι. Υπήρχε ένας εκνευρισμός αδικαιολόγητος, γιατί ενώ η ομάδα έπαιζε καλό ποδόσφαιρο για μένα, επιθετικά πήγαμε καλά, ίσως το καλύτερο παιχνίδι μας επιθετικά, τρώγαμε γελία γκολ πίσω και η κατάσταση μας έφερνε πάλι στο να μην φέρουμε το διπλό. Ναι. Δηλαδή, αν το στο καλύτερο καθαρά, παιχνίδι μας επιθετικά διαφωνώ. Στο ότι μπήκε η ομάδα με γιατί ορμή. Εκτός έδρας ποιο ήταν το καλύτερο παιχνίδι μας επιθετικά. Για βρεσμένα. Α, για εκτός έδρας. Συνυπολογίζοντας, για εκτός έδρας λέμε. Και συνυπολογίζοντας και ό,τι έπαιζε με Πανιόνιο. Ναι. Όχι με Λάρισα και Απόλλωνα και Λιβαδιά. Οκ, okay, δεν διαφωνώ. Για εκτός έδρας, ναι, αλλά γενικά ότι ήταν το καλύτερό μας παιχνίδι επιθετικά, όχι. Για εκτός έδρας είπα. Το πρώτο ημίχρονο μπήκε η ομάδα με ορμή, δεν έκανε τις ευκαιρίες γκολ και μετά. Άρχισε ο κατήφορος. Τέλος πάντων. Θέλω να πω, να δώσω συγχαρητήρια στο Μάτος. Το παιδί ήταν φανταστικός χθες, συγκινητικός όπως και σε άλλα μάτς. Ο Μάτος προσπαθεί μόνος του. Το βλέπω αυτό. Υπάρχουν εξτρέμ τα οποία δεν κάνουν ούτε το 1/10 που κάνει ο Μάτος. Έρχεται στον γκολ εύκολα. Είναι διεμβολιστής. Δίνει σωστές πάσες.
κόβει πίσω στην άμυνα. Είναι συγκινητικό ο Μάτος. Δηλαδή βλέπουν παίχτες, ναι μεν έχουμε βάθος, αλλά οι περισσότεροι είναι μετριότητες, ρε Κώστα. Ναι. Παρουσιάζονται μετριότητες στον ΠΑΟΚ. Η απόφαση να φορέσει αυτό στο Περιβραχιόνιο μετά το Βιερίνια και το Μαλεζά, δεν χρειάζεται να εξηγήσω για το Βιερίνια και το Μαλεζά γιατί. Η απόφαση να πάρει αυτό στο Περιβραχιόνιο γιατί είχε ορίσει 7 αρχηγούς το καλοκαίρι ο Στανόγεβιτς. Η απόφαση η τωρινή, γι' αυτό και είδε στο Περιβραχιόνιο στον μπράτσο του Βιερίνια, η απόφαση δεν είναι καθόλου τυχαία. Ο Μάτος έχει καταφέρει και έχει μπει στην καρδιά μας. Μπορεί να κάνει λάθη, μπορεί να είναι κάποιες φορές παραπάνω εκνευρισμένος, μπορεί να φλερτάρει με την κάρτα. Αλλά βγάζει, φίλε, ποδοσφαιρικό εγωισμό. Αρνείται να χάσει. Τέτοιους θέλω. Τέτοιους θέλω, αδερφέ. Και ένα τελευταίο για να μην κρατάω τη γραμμή, Κωστή. Ένα σημαντικό στοιχείο που κρατάει την ομάδα μας με απώλειες βαθμών είναι ότι πολλοί παίχτες μας, τα χαρακτηριστικά τους, δεν έχουν μέσα το σκοράρισμα. Δηλαδή ο Καντουρί, ο Κάμπος, ο Μακ, τα αγμεντικά μας χάφ, ο Τσίμηρο, το Κάνιας, τα στόπερ μας δεν έρχονται εύκολα στον κόλ. Αυτό που φάνηκε, αυτό που φάνηκε εξόφθαλμα όταν ήρθε ο Μαουρίσιο, που είναι χάφ που πατάει περιοχή και σκοράρει. Το σκορ το τραβάν 2-3 παίκτες στον ΠΑΟΚ. Αν δεν σκοράρουν αυτοί, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ. Έγινε. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλή εβδομάδα. Επίτρεψέ μου, συγχώρεσέ με, γιατί δεν είπα χορηγούς, να πω τα κατάκα τους χορηγούς δεύτερης ώρας. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι, 705-750 Δηληβεριά, Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, 35 χρόνια εμπειρία στην Τέντα και φυσικά Καλόε. Μπαίνετε στο 2312 στον κόπο, 200-500 και εκεί μπορεί να παραγγείλετε με 59,90 3 λίτρα φυσικής αλόης, νούμερο 1 εταιρεία στην αλόη. Έλα, αδερφέ μου, έλα. Λοιπόν, καλή εβδομάδα όσο και καλή μπορεί να γίνει. Ναι. Καταρχήν, πρώτον, τα περίμενα εγώ χθες το βράδυ, λόγω ευεξίας και λόγω καλής τέλησης, ο κύριος Δουτσέσκου να παραιτηθεί. Δηλαδή, όταν είμαι εγώ σε μια δουλειά, όταν είμαι κάπου και όλοι οι άλλοι προσπαθούν να δημιουργήσουν κάτι και εγώ δεν τα καταφέρνω, ή με τον τρόπο μου, ή με τη συμπεριφορά μου, είτε με το χαρακτήρα μου, ναι, δεν μπορώ να εμπνεύσω κανέναν παίχτη, ούτε τον πάγκο, ούτε τους φιλάθλους, δεν ξέρω, μόνο τον Μίχελ αν εμπνέω, λοιπόν. Τότε σηκώνομαι και φεύγω. Ούτε μία στο εκατομμύριο, αδερφέ. Θα τα πάρει τα λεφτά, ρε φίλε. Ναι, ούτε μία, να μην περιμένει. Πες με ένα που δεν πλήρωσε ο Ιβάν Σαββίδης. Ναι, μην περιμένει. Αυτό που λες, έτσι και το καταλαβαίνω το σκεπτικό σου, ούτε μία στο εκατομμύριο. Έτσι όπως τον έχω ψυχολογήσει, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Μόνο του. Αυτό θεωρεί ότι τα κάνει όλα σωστά. Ωραία. Και στο προηγούμενο το ματς και τώρα ξεκινάει με τρεις λάθος θέσεις και προσπαθεί στη διάρκεια του παιχνιδιού να τις διορθώσει. Ωραία. Λοιπόν, και τον Μπρούγιοβιτς μου το βάζει εκεί που το βάζει. Και τον Λιμιό και τον Μπέλκαμ του βάζει σε λάθος χρόνους. Ξεκίνησε με αυτούς, πάρε το 0-2-0-3 και τελείωσε η υπόθεση. Αφού ξέρεις ότι θα φας γκολ. Έχεις φάει γκολ παντού. Λοιπόν, ότι το σκοπό σου είναι να βάλεις γκολ ή να το κρατήσεις, που δεν το έχεις καταφέρει ούτε αυτό, δεν έχει καταφέρει να κρατήσεις αποτέλεσμα, λοιπόν, ή κοίταξε να βάλεις 2 και 3 γκολ για να πάρεις τον Πανιόνιο. Με δύο ξαφνικές αντιπιθέσεις ο Πανιόνιος σε βάζει 2 γκολ και εσύ τους έχεις κάνει γιόμες εκεί και 1002. Λοιπόν, κάτι άλλο που παρατήρησα Κώστα είναι ότι οι παίκτες δεν ξέρουν πού παίζουν, ποιες είναι οι θέσεις τους. Κανένας δεν ξέρει τι γίνεται. Αυτό έχω παρατηρήσει. Είδα δύο φορές ο Βαρέλα να βγαίνει μπροστά και να βγαίνει offside, γιατί ο Βαρέλας δεν είναι αυτή η θέση του. Έτσι δεν είναι. Καμία σχέση. Βλέπεις τον Τζάλμα ότι σου κάνει δύο σουτ, φεύγουν δεξιά ένα συνέβη στον Πειραιά και ο άλλος στη Γλυφάδα. Λοιπόν, και τι τον κρατάς. Ναι. Υπάρχει μια αίσθηση ότι δεν υπάρχει σύστημα, πρόγραμμα, πλάνο. Δεν υπάρχει, μπράβο. Δηλαδή, ειδικά αν στραβώσει το μάτς. Ειδικά αν στραβώσει. Ποιοι αυτοματισμοί και ποιες προπονήσεις και ποια δουλεμένα και ποια τίποτα. Τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, Τζάλμα Πέλκας, ξέρεις, χθες με έλεγε ένας φίλος μου ότι ο προπονητής μας λέει δεν λειτουργεί με το μυαλό. Έχει βάλει ένα λογισμικό, λέει, στο ίντερνετ και πατάει. Θα παίξω αυτούς, θα πάρω αυτούς αλλαγή και πατάει το κουμπί και το βγάζει, να πούμε. Δηλαδή αρχίζω να πιστεύω τέτοια πράγματα ότι γίνονται μέσα στο παιχνίδι. Και συγχαρητήρια γιατί έκανε την ανατροπή ο Λουτσέσκου. Από το 0-1 το έφερε 2-2. Δηλαδή αυτά δεν γίνονται. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο Λουτσέσκου, σου λέω. Φυσικά. Αλλά δεν μπορείς κάθε εβδομάδα να μας πονά τα μάτια. Δεν μπορείς να πληγώνεις τις ψυχές των ανθρώπων, των παοξίδων. Δεν μπορείς να σε δουλεύει ο κάθε αεξής, κάθε γάβρος, κάθε βάζελος. Χθες είχαμε ένα βάζελο και μας έκανε και χαμπά ο βάζελος. Ας κοιτάξει να σωθεί, πες του πρώτα. Ναι. Γιατί θα παίζει τη γάμα του χρόνου. Άσε πρώτα και άσε μας εμάς. Και κάτι άλλο, Κωστή μου, συγγνώμη που το λέω, μάτι το Θεό, στο παιχνίδι πάω Παναθηναϊκού, δεν θα πάω στο γήπεδο. Δεν θα πάω. Γιατί άμα βλέπω αυτή την κατάσταση, δεν ξέρω πώς θα αντιδράσω εκείνη την ώρα. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Αν δεν θα πας επειδή είσαι απογοητευμένος, είναι λάθος για μένα.
Αν δεν θα πας επειδή δεν μπορείς να ελέγξεις τα νεύρα σου, καλά θα κάνεις. Λοιπόν, αλλά η ομάδα, μπορέσει, η ομάδα θα μπορέσει να πάρει το μάτι στα 4-5 πηγάδια στην Ξάφνη μας. Θα μπορέσει να το πάρει. Δεν το ξέρω. Μόνο με τηλέφωνο. Έτσι, με τηλέφωνο. Έτσι όχι. Τι τηλέφωνο. Δεν υπάρχουν τηλέφωνα. Τηλέφωνο τι. Αυτοί που λένε, πού είναι ο Ιβάν που ελέγχει τα πάντα. Δεκέμβρη, Δεκέμβρη. Ναι ρε παιδί μου, λέω Δεκέμβρη. Και η ομάδα δεν έχει πάρει ένα σφύριγμα, δεν έχει πάρει ένα αποτέλεσμα να πεις ότι ξέρω εγώ. Λέω, επειδή έπαιζε στην Ξάφη και ήταν προπονητής στην Ξάφη, σίγουρα έχει τι, μια θέληση και μια καλή σχέση παραπάνω. Τι, και τι θα τους πει, καθίστε να χάσετε. Άσε, δεν υπάρχουν αυτά, μόνο φίλε. Αυτό, δεν υπάρχουν. Έγινε, σε χαιρετώ, σε χαιρετώ. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. 23-10-287-888, δεν κάναμε διάλειμμα, θα κάνουμε στις 9.30. Να θυμίσω, Δαβανόπουλος, οτιδήποτε σε μηχανάκι, σε σκούτερ, σε μοτοσικλέτα, σε αξεσουάρ για, αυτά, για το δίκυκλό σας στην Μοναστηρίου 102. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Πάμε στον μεθ επόμενο. Σε εσάς μιλάμε. Καλημέρα. Έλα, Σασιακόφ. Έλα, γόρι μου, έλα. Έλα, ρε φίλε, καλημέρα. Σε ακούω στο βάθος. Έλα λίγο πιο κοντά να πούμε στο μαραφέτη. Έλα. Τώρα. Έλα, Ταρίφοφ. Έλα. Έλα, ρε φίλε. Λοιπόν, δεν θα πω πάλι σε αναλύσεις έτσι να αναλωθώ και τα λοιπά. Τα ξέρουμε, τα κάλυψαν οι άλλοι. Εγώ θα σου πω το εξής. Ότι περιμένω από την επίσημη ΠΑΕ να βγει και να πει ότι ο δημοσιογράφος ονόματι Τάδε του Σταρ του Σταρ είπες? Του Σταρ. Του Σταρ, ναι, τον άκουσα κι εγώ ότι εχθές αποκάλυψε χούλιγκαν στους οπαδούς του ΠΑΟΚ που επιτέθηκαν σε Πακιστανούς. Μάλιστα. Το γύρισε μετά Κολοτούμπα κανονική και είπε ότι τελικά έγιναν συμπλοκές, δεν ξέρουμε για ποια αιτία. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Δεν είπε όμως την πραγματικότητα ότι χτυπήθηκαν με οπλισμένους με ξύλινα κοντάρια και σημαίες από Πακιστανούς λαθρομετανάστες, Έλληνες πολίτες, ανέτια. Και αυτό έγινε γιατί τους περάσανε επειδή φοράγανε για χρυσαυγίτες. Πολύ σωστά. Τώρα όποιοι προσπάθησαν, και μιλάω για Πειραιά μεριά, αυτό το γεγονός να εμπλέξουν μέσα ρατσισμό, ανθρώπους με άλλη θρησκεία ή με άλλο χρώμα, είναι πραγματικά για μία ακόμα φορά δείχνουν ποιοι είναι, αδερφέ. Κοίταξε, δείχνουν ποιοι είναι. Εγώ θα σου πω το αρχικό. Ένα κανάλι το οποίο έχει, ας πούμε, εντάξει, έχει μεγάλη πέραση, έτσι. Το αρχικό ρεπορτάζ, δεν ήταν ρεπορτάζ, γιατί ο κάθε μυρωδιάς εκεί μέσα, ο κάθε τυχάρπαστος, δεν τον νοιάζει γιατί δεν υπάρχει ποινικοποίηση και τελείως με συκοφαντική δυσφήμιση. Ναι, ναι, αμέσως. Κατάλαβες, το βγάζουν λέει, ο ρατσιστής ο παδός του ΠΑΟ. Κατάλαβες, λοιπόν, αυτό. Ναι. Λοιπόν, εντωμεταξύ τα όρκα αυτά, οι ρατσιστές, φονταμενταλιστές, ελαθρέοι, οπλισμένοι με ξύλινα κοντάρια, επειδή δεν είναι πρώτη φορά. Την προηγούμενη φορά ένα παιδί, ένας καταδρομέας στο ΝΟΙΚ φορούσε μαύρη φανέλα με το εθνόσημο και τον περάσαν για χρυσαυγίτη. Εδώ στη Θεσσαλονίκη. Στο ξύλο. Ναι, ναι. Και μετά τον αγκαλιάζανε, ξέρω εγώ, με στα αίματα το παιδί και τον ζητάγανε. Λάθος κάναμε. Όχι, επειδή η φανέλα του έγραφε μονό λαβέ. Ναι, δηλαδή εκεί φτάσαμε. Μπορεί... Πρέπει να είναι χρυσαυγίτης. Επειδή φοράει. Όχι, επειδή φοράει φανέλα που γράφει μονό λαβέ, είναι ντε και καλά χρυσαυγίτης. Ναι. Να ξέρουμε κάθε φορά που λέμε μία αρχαία ρίση δηλαδή, ούκεν το πολλό το εύ. Άρα είμαι χρυσαυγίτης, έτσι. Φίλε, δεν είναι αυτό το θέμα τώρα. Το θέμα είναι ότι υπάρχει επίθεση με κοντάρια κατά Ελλήνων πολιτών και ξέρεις ποια ήταν η αντίδραση του κράτους. Τι πάγανε τους παοξίδες στα μάτια. Εντάξει. Το ένα είναι αυτό. Εγώ περιμένω αντίδραση από τη διοίκηση. Να μην περάσει στα ψηλά, γιατί εάν πραγματικά σήμερα του ΠΑΟΚ, αύριο του Ολυμπιακού, λέμε ρε παιδί μου, έχουν μια ρατσιστική διάθεση που δεν έχουν κανένας τους. Και ορμάνε ξαφνικά από το πουθενά σε μετανάστες, ας πούμε. Τώρα θα κεγόταν η Ελλάδα, θα βγαίναν οι μαλλιάδες μέσα στη βροχή για να κλείνουν τους δρόμους. Ενώ αυτό το πράγμα που έγινε από τα όρκα, να πούμε, δεν τρέχει τίποτα. Κατάλαβες. Είναι όλα φυσιολογικά και καλώς πράξανε γιατί μπερδευτήκανε. Αυτοί κάθε φορά που θα μπερδεύονται μπορούν να σαπίζουν στο ξύλο Έλληνες πολίτες. Η τρομοκρατία και η παράδοση ανεφόρων. Δηλαδή, να σου κλείσω με αυτό, φίλε. Κανένας δεν έχει ρατσιστική διάθεση. Όλοι οι άνθρωποι θέλουν να έχουμε την ησυχία μας. 100%. Θα λέγαμε το ίδιο, Ταρίφοφ, και θέλω εδώ να συμφωνήσεις μαζί μου για να ξεκαθαρίζουμε πράγματα. Το ίδιο θα λέγαμε αν ήταν Ιρλανδοί, Καθολικοί, Προτεστάντες, αν ήταν Ισλανδοί, αν ήταν Ζωροαστριστές ή Βουδιστές. Και το βασικό. Το ίδιο θα λέγαμε αν ήταν Έλληνες πολίτες και χτυπούσαν τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεν στεκόμαστε εκεί. Έτσι. Φίλε, εάν ο παδί πραγματικά ακόμα και δική μας
περπατούσαν, βλέπανε αυτούς εδώ και τους ορμούσαν αυτοί, όχι, θα έκανα την ίδια άσκηση, την ίδια σκληρή κριτική. Μα δεν το κάνει αυτό. Εννοείται. Αλλά το θέμα δεν είναι οι Πακιστάνοι. Βάλε επίλογο, αδερφέ, περιμένουν πέντε. Βάζω επίλογο, φίλε. Το θέμα δεν είναι οι Πακιστάνοι. Είναι το θέμα τι γίνεται. Είναι το θέμα πώς αντιμετωπίζεται. Εγώ περιμένω αντίδραση από την ΠΑΕ. Έγινε. Αν η ΠΑΕ δεν αντιδράσει, θα μας βρει μπροστά. Έγινε. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Κωστή, καλημέρα. Δύσκολες μέρες είναι. Προχωρούμε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Είσαι ο. Θοδωρής, είμαι νέος αγροτής. Έλα, Θοδωρή. Γεια σου, ρε Θοδωρή. Ναι. Λίγο βοήθησε με, Κωστή, γιατί... Δεν άκουσα, λίγο. Βοήθησε με λίγο, γιατί μπορώ για πολλά πράγματα για τον Λουτσέσκου. Κάνεις διακοπές, αδερφέ, δεν σε ακούω καλά. Βοήθησε με λίγο για... Για τον Λουτσέσκου, ναι, θα ναι. Συμφωνήσω για πολλά πράγματα. Ναι. Αλλά χθες υπήρχαν πόσες φάσεις που δεν μπορούμε να βάλουμε την μπάλα στο πλεκτό. Ναι. Κλασικές φάσεις. Άρα, φταίει ο Λουτσέσκου, αλλά δεν φταίει και κάποιος ακόμα. Δεν φταίνει οι παίκτες. Άκουσα από την αρχή τι λέμε, ή μπήκες μετά. Άκουσα. Απλά λέω για τον συνοπαντός μας που κοιτάμε μόνο τον Λουτσέσκου. Όποιος ρίχνει λέω. Την ευθύνη μόνο στο Λουτσέσκου, κατά την προσωπική μου άποψη, το έχει δει λάθος. Όποιος επίσης ρίχνει την ευθύνη μόνο στους παίκτες και βγάζει λάθη τον προπονητή, λάθος. Όποιος βγάζει από το κάδρο έξω τον Λούμπος Μίχελ, είναι λάθος. Αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα, τι ποσοστό βάζει ο καθένας. Αδερφέ, τι ποσοστό βάζει ο καθένας. Άλλος μπορεί να πει 40, 20, 30, 20, 50, 60. Αυτό είναι υποκειμενικό για τον καθένα. Αλλά δεν γίνεται να μην φταίνε και οι τρεις περιπτώσεις. Μια και είπε και το όνομα του Λούμπος Μίχελ, εγώ πάλι επειδή δεν το έχω καταλάβει το σκηνικό εδώ πέρα. Ναι. Φταίει ο άνθρωπος. Αλλά ρε παιδιά, να κάνω πάλι μια ερώτηση. Την αρχή της χρονιάς λέει θέλω έναν προπονητή, τάδε. Και τελικά ακούμε τον Μπούκι. Ναι. Και παίρνουμε αυτό που πήραμε και έγιναν αυτά που έγιναν. Σωστό. Εκεί είπαμε ήταν λάθος του, είπαμε, του Ιβάν που πίστηκε. Ναι, το είπαμε και. Αναρωτιέμαι εν τέλει ποια είναι η θέση του, ποια είναι η δουλειά του. Αν είναι διακοσμητικός ή όχι. Και αν του έχουμε δώσει όντως τα ενία να χτίσει την ομάδα. Για τον Μίχελ λες. Δεν μπορώ να κατηγορώ έναν άνθρωπο. Βέβαια. Δεν μπορώ να κατηγορώ έναν άνθρωπο που στην πραγματικότητα, μάλλον αυτό καταλαβαίνω εγώ, δεν του έχω δώσει τα ενία. Δεν του έχω δώσει συγκεκριμένα πράγματα. Να του πω, φίλε, έχεις ένα budget τόσο, έχεις ελευθέρας τόσο χρόνο να μου φέρεις αποτελέσματα. Τα έχουμε κάνει αυτά. Εγώ δεν σου λέω ότι είναι καλός ή κακός. Δεν ναι. ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά. Αλλά λέω, μάλλον κάνουμε κάτι λάθος σαν διοίκηση. Εντάξει. Δεν μπορώ όμως να ζητάω τα ευθύνες αν κάνω κάτι λάθος εγώ. Αυτό λέω. Πραγματικά θέλω θες να πω. Απάντηση, απάντηση σε αυτό. Να σου πω το εξής. Στον Μίχελ. Δεν δόθηκε μια τεράστια ευκαιρία στον ΠΑΟΚ. Ο Μίχελ ήταν και αλλού τεχνικός διευθυντής. Όχι. Όχι. Άρα, εκ των πραγμάτων, ξεκινώντας απριόρι, του έχει δοθεί μια ευκαιρία μοναδική. Να μάθει και τη δουλειά. Στην πρώτη του χρονιά κάνει εξαιρετικές κινήσεις, τον επενέσαμε και είπαμε μπράβο. Θεωρώ ότι αυτό το καλοκαίρι, ένα, με την αιμονή του στο Λουτσέσκου, δύο, με τη μεγάλη καθυστέρηση στις μεταγραφές και τρία, σχεδόν με την άρνησή του στο τέλος να φέρει τους παίκτες. Δηλαδή, στο τέλος. Τον παρέκαμψαν οι μεταγραφές που ήρθαν γιατί ήταν απαραίτητες του Σαμπράνο, του Βιερίνια, του Μαουρίσιο, ενώ ο ίδιος έλεγε ότι δεν τους χρειαζόμαστε. Λοιπόν, του δόθηκε όμως. Δεκτό αυτό, είναι σωστό αυτό που λέω. Εννοείται, αλλά αν είναι όλα αυτά, με συγχωρείς, αφεντικό είναι ο άλλος. Αν δεν του κάνει. Αν θεωρείς ωραία, κάνει τι κάνεις, δεν πρέπει να πεις κύριε, όχι κύριε, φεύγω αφού δεν με ακούς. Έτσι δεν θα έπρεπε. Πρέπει και τα δυο. Όχι και όμως. Ναι. Γιατί είπε πριν ένας συνοπαδός, εγώ άμα ήμουν ο Λουτσέσκου, επειδή έχω μια ηθική, έχω ένα έτσι, θα έλεγα σήμερα παιδιά, δεν υπάρχει, αμέ τι άλλο φεύγω. Λοιπόν, ωραία, ας το Λουτσέσκου. Λοιπόν, εγώ λέω, αν ήμουν, μάλλον εδώ που είμαι ένας εργαζόμενος στην εταιρεία μου, εάν δεν κάνω καλά, έχω από πάνω μου έναν διευθυντή ρε φίλ. Εάν δεν κάνω καλά τη δουλειά μου, με λέω, απαδελφέ, γιατί ή συγκεντρώσου, ή συμμορφώσου, ή τον δρόμο του ξέρεις. Ναι. Δηλαδή περιμένουμε από τον άλλον εθελοντικά να πει «Α, ευχαριστώ πολύ, λέω να φύγω». Όχι, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν κάνω καλά. Όχι, φαίνεται και ότι δεν δείχνει να νιώθει και ότι κάνει κάτι λάθος ο Λουτσέσκου. Δηλαδή εμένα αυτή την εντύπωση μου δίνει. Ναι. Ο αρχηγός τι κάνει, άσε τότε τον Λούμπος, άσε τότε τον Λουτσέσκου. Ο αρχηγός, γιατί και όλα αυτά τα λέω, γιατί θέλω να καταλήξω σε ένα Κωστή. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Εντάξει, μπορεί να είναι οικονομικός ευεργέτης ο Ιβάν και δεν μπορώ να του προσάψω τίποτα σε αυτό το κομμάτι. Είναι ευεργέτης πραγματικά, αλλά σε όλα τα άλλα τα κομμάτια
θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλη ευθύνη για την κατάσταση. Στην επιλογή των συνεργατών, εννοείς. Γιατί με τα γραφικά. Και να σου πω και κάτι άλλο. Ο Ιβάν, με τα λάθη του, έτσι τα έχουμε πει όταν έγιναν τα λάθη. Δεν έχουμε κανένα λόγο να λιβανίζουμε μόνο. Επιλέγει έναν άνθρωπο. Έτσι. Ήταν ο Άρνεσεν, ήταν τώρα ο Μίχελ. Δεν τον επιλέγει για να κάνει αυτός τις επιλογές μετά. Αυτό λέμε. Άρα το λάθος του είναι τι, στην επιλογή του ανθρώπου που επιλέγει για να κάνει τις επιλογές. Μάλλον. Έτσι, είναι διότι... αυτό και είναι και τελικά ότι δεν τον πιστεύει αυτό που πάει και, του... και κάνει την επιλογή. Έγινε. Εάν κάνει την επιλογή, τον παντρεύεσαι. Τελείωσε. Να σε καλά. Να σε καλά. Και εγώ. Να σε καλά, και εγώ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Καλά, εγώ είμαι. Καλώς το παιδί. Έλα, Παύλε μου. Με τι όρεξη να μιλήσω. Καλή εβδομάδα. Πες μου. Καλή εβδομάδα. Το κακό ξεκινάει από τη ρίζα. Ξύλωμα όλη η διοίκηση. Σύλλομα όλη η διοίκηση, Κωστή μου. Ναι. Από το 0 να φτάσει μέχρι το 10. Εκεί μέχρι το 10. Ο άνθρωπος έκανε τη δουλειά του ένα ημίχρονο. Κέρδισε τον πέναλτι, έβαλε τον γκολ. Τον άλλο τι τον κρατάς 10 εκατομμύρια παίκτη έξω και δεν τον βάζεις βασικό. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τόσο μεγάλο δηλαδή αυτό ο Κουτσουλιάκος έχει τόσο... Άντε τώρα να μην με βγουν άλλοι και με πούνε ότι τα ξέρω όλα. Τόσο ναι. Μέσο δηλαδή. Είναι δυνατό να παίζει ο Κουλούρης και να μην παίζει ο βασικός ο Πρίγκοβιτς 10 εκατομμύρια με την εφορία παίκτης. Είναι δυνατό, θα πάω στους παίκτες τώρα. Να μου βάλεις εξτρέμ αριστερό τον Μπέλκα. Τη στιγμή που βλέπεις τον Μπέλκα του δεν σου βγάζει ρε το παιχνίδι ρε ο άνθρωπος. Δεν μπορεί, είναι φορμέ ή δεν μπορεί. Είναι δυνατό ο άνθρωπος μόλις μπήκε μέσα με τρεις φάσεις έκανε. Σε μία φάση έχασε ο Πρίγκοβιτς. Φταίει ο Πρίγκοβιτς μου λέει ο άνθρωπος που δεν έβαλε τον γκολ. Με μία φάση τον κρίνεις τον άλλον ή κρίνεις τον Ρέι. Πλάκα μου κάνουν τώρα, έχουν ψυχολογία οι παίκτες στη στιγμή. Τους απάνω γιατί τον έβαλε. Μία τιμωρία δεν είχε, μία αγωνιστική. Ναι, είχε κτίσει κανονικά και ήταν υγιής. Γιατί δεν τον έβαλε τον Σαπράνο. Από πού φάγαμε τα γκολ, από εκεί από αριστερά δεν τα φάγαμε. Ο Βιερίδια είναι για αριστερό μπακ. Είναι η θέση του μας έδωσε δηλαδή ο Βιερίδια χαρισματικά τόσα χρόνια που ήταν στον ΠΑΟΚ. Χαραμίζεται εκεί, χαραμίζεται. Το είπαμε συνέχεια, το λέμε Παύλε μου, χαραμίζεται εκεί. Δεν είναι εκεί. Χαραμίζεται γιατί διώξαν τον Γιάννουλη. Έγινε λάθος προγραμματισμός. Γι' αυτό πάλι θα ξεκινήσω. Θα πούμε μια κουβέντα. Ξύλωμα όλη η διοίκηση. Όλη η διοίκηση. Μέχρι το Μίχελ και από εκεί και πέρα ούτε ο Λουτσέσκου φταίει ούτε κανένας άλλος φταίει. Αυτό τόσο ξέρει, τόσο παίζει, τόσο βάζει, τέτοια αποτελέσματα και τέτοιες δηλώσεις κάνει. Καλημέρα, έγινε Παύλε. Να σε καλά, να σε καλά. Να σε καλά. Θα πάμε μία ακόμα και διάλειμμα. Ναι. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Πέσαμε. Πάμε σε διάλειμμα γιατί δεν κάναμε διάλειμμα από τις 8.30. Λίγο υπομονή να βγείτε και στις γραμμές. Να ξαναπώ τι κληρώνουμε σήμερα. Καταρχήν στις παρά 5 θα κληρώσουμε την αντιενεμική ζελατίνα με τα μηνύματα όλη τη προηγούμενη εβδομάδα. Είναι 141 τα μηνύματα. Θυμάμαι κάπου το έχω σημειωμένο. Τα μηνύματα τη προηγούμενη εβδομάδα. Για την αντιενεμική ζελατίνα από την Tenda Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδη. Σήμερα τριήμερο στις Θερμές, καταπληκτικό, προσφορά από το snowtravel.gr σε υπέροχο ξενοδοχείο, δύο διανυκτερεύσεις, πετρόκτιστο. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526, φορτσάρετε. Γιατί 10 παρα 5 τριήμερο, γιατί σακούλα κρέατα, τα κρέατα ενός μήνα από το κρεοπολείο Μιχάλης, σήμερα από στον Εύωσμο, Μενελάου 29, αύριο θα δώσουμε και από τις σκοτονοστιμιές Άγγελος. Έτσι και κρατογεύσεις Άγγελος, αύριο και πάλι κρέατα. Και επίσης σήμερα κληρώνουμε και ένα υπέροχο ηχείο ασύρματο Bluetooth της Sony. Κορυφαία μάρκα στις τηλεοράσεις και γενικά νούμερο ένα εταιρεία. Και βέβαια από την ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4, στη σωστή συχνότητα. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε! Επιστρέψαμε. Πάμε στην τελική ευθεία σήμερα. Εδώ είμαστε. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με 16 Δεκεμβρίου. 16 Δεκεμβρίου ημέρα Σάββατο. Είμαστε έξω από τη θύρα 3 του γηπέδου της Τούμπας, έξω από το ναό, να δώσουμε αίμα για 13η φορά εσείως. Να πω ότι η Σοφία Εξανθοπούλου και η Αγγελική τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για αυτήν την υπόθεση.
Να σας πω επίσης ότι θα φέρουμε ρούχα μαζί μας αυτή τη φορά. Δηλαδή, ελάτε να γνωριστούμε από κοντά έτσι κι αλλιώς. Να σφίξετε το χέρι στα ζουμουσάκια που θα βρεθούν εκεί για μία ακόμα φορά. Να δώσουν 50, 60, 70, 100, 120, 200 φιάλες. Όσες και να μαζέψουμε. Ελάτε να τους φίξετε το χέρι, ελάτε να γνωριστούμε μεταξύ μας οι καινούργοι που δεν έχουμε γνωριστεί και φέρτε μαζί σας είτε δώσετε αίμα είτε δεν δώσετε μια τσαντούλα με ρούχα χειμερινά να δώσουμε ανακούφιση σε ανθρώπους που το έχουν απόλυτη ανάγκη. Πάμε να πάρουμε τις γραμμές. Ξαναλέω για τελευταία φορά ότι για ακόμα ένα τεταρτάκι μπαίνετε στην κλήρωση για τριήμερο στις Θερμές. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Επίσης για κρέατα το κρεπολείο Μιχάλης και βέβαια επίσης για ένα υπέροχο ασύρματο ηχείο Bluetooth από την Sony και την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σου Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Κώστας από Ντίσσελντορφ. Γεια σου ρε Κώστα, γεια σου ρε φίλε. Βλέπω ότι όλοι τον σφάξαν, τον κατηγορούν τον Λουτσέσκου και εγώ 100% είμαι, αλλά έχει δίπλα του τον Σβούρα. Ο Σβούρας δεν λέει τίποτα. Ο Σβούρας δεν είναι προπονητής, αδερφέ. Είναι βοηθός, είναι δίπλα. Όχι, όχι, δεν είναι βοηθός προπονητή ο Παντελής. Τι είναι. Όχι, όχι, δεν είναι αυτός ο ρόλος του. Ιταλό έχει, δεν θυμάμαι τώρα τι, νομίζω Ιταλό. Ο Παντελής Κωνσταντινίδης είναι, δεν είναι βοηθός προπονητή. Μα δεν μπορεί να ισχυθεί λίγο να πει αυτά που κάνετε, είναι λάθος. Τι κάνεις στον πάγκο. Ναι, απλά σου επισημαίνω, δεν είναι βοηθός προπονητή. Ναι, δεν είναι αυτός ο ρόλος του, δεν είναι αυτός ο ρόλος του. Τώρα, δηλαδή, ο ρόλος του Παντελή είναι να τον βάλει λίγο στο νόημα τι είναι ΠΑΟΚ, τι ισχύει στον οργανισμό, τι κάνει γενικότερα όλο αυτό το πράγμα. Αυτό είναι, αυτό θα μπορούσε. Ναι, αλλά να τον πει στον ΠΑΟΚ αυτά που κάνεις εδώ δεν ισχύουν. Ναι, προπονητικά δεν είναι ο ρόλος του να παρέμβει, αδερφέ μου, του Παντελή, δηλαδή, και να του πει γιατί βάζει τον παίχτη έτσι, γιατί όχι αλλιώς, δεν είναι αυτός ο ρόλος του. Κάποιος πρέπει να είναι εκεί δίπλα του. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Δεν είναι. Έφερε δηλαδή τι βοηθό Ιταλό που δεν γνωρίζει την ομάδα. Δεν γνωρίζει τα ελληνικά δεδομένα. Υποτίθεται ότι ο Λουτσέσκου ο ίδιος ήξερε τα ελληνικά δεδομένα. Πού ήξερε. Αν ήξερε θα έβαζε το Μάτος σέντερ φορ. Ο μόνος παίκτης που βάζει γκολ είναι ο Μάτος. Όχι. Το Μάτος σέντερ φορ τώρα. Τι όχι. Βάλε δεξί Τελιγιανίδη. Ναι, αλλά δεν μπορεί να παίξει σέντερ φορ ο Μάτος. Ναι. Okay. Γιατί δεν μπορεί να παίξει. Δεν είναι αυτός ο ρόλος του. Ο Μάτος είναι. Ο Μάτος εκεί θα χάσει ευκαιρία. Τι λέμε τώρα. Μια ευκαιρία. Το σέντερ φορ είναι άμα βρει δύο ευκαιρίες. Ναι, σπάθω. Δεν είναι αυτή η θέση του, αδερφέ μου. Του Μάτος. Το ότι ο Μάτος προωθείται. Το Μάτος, άμα δείτε σήμερα τη φωτογραφία. Έχω μπροστά μου τη φόρτσα. Μέσα λοιπόν στο ένθετο. Μέσα σε ένα δισέλιδο που υπάρχει, να πω και σελίδες κιόλας. Σελίδα 10 και 11 έχει φωτογραφία την ώρα που ο Μάτος πηδάει για την κεφαλιά. Φίλε, πηδάει στο Θεό. Άμα δεις το άλμα του, είναι 2 μέτρα άλμα. Τα βλέπω, δεν 2 μέτρα άλμα. Δηλαδή, τι μου λέει εμένα εκείνη τη στιγμή ο Μάτος, ότι εγώ ρε, δεν φεύγω από εδώ χαμένος. Ότι θα βγάλω την ψυχή μου, θα αφήσω τη θέση μου που είμαι δεξί μπακ και θα πάω εκεί μπροστά να πηδήξω και κεφαλιά. Και έχει πηδήξει στο Θεό. Εντάξει. Τέλος πάντων. Εδώ έχει παίκτες που. Το Βιερίνια τον είχε άμυνα τώρα. Τον είχε στον κόσμο δεξί μπακ, τον είχε, δεν τον είχε αριστερό μπακ. Και ήταν ο καλύτερος της χρονιάς μια χρονιά. Ναι. Είχε παίξει κάποιες φορές. Κάποιες φορές είχε παίξει αριστερό μπακ, αλλά η βασική του θέση ήταν δεξί, ναι. Κάλυψε 2-3 φορές τον Ντεμπρόινε πριν φύγει. Μα αμυντικούς παίκτες έχουμε. Ναι. Έγινε Ντούσελντορφ. Έγινε. Σε χαιρετώ. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Μήπως να όχι ρε Τσουκνίδα. Όχι ρε Τσουκνίδα. Τι έγινε εχθές πάλι στο γήπεδο. Κωστή. Έλατε. Κωστή σου στείλε ένα μήνυμα. Ναι. Δεν το είδα. Λοιπόν, δεν είδα μήνυματα ακόμα. Όχι. Εχθές σου στείλε ένα μήνυμα. Πονταλάκι γεμίζει το σακούλι, πήραμε ένα ακόμα πονταλάκι. Δεν πάει έτσι, ναι. Μια χαρά. Πήραμε και το μισθό μας και στον Αουτζίκο γαργαλίζει. Ναι. Δεν γίνεται έτσι όμως. Κωστή, έλεγε και προηγούμενος, υπάρχει κάποιος λέει να τον πει να κάνει ο Λουτσέσκου. Παιδιά, τον Λουτσέσκου, όποιον και να τον βάλει δίπλα, να τον φωτίσει, να του πει τι σημαίνει ΠΑΟΚ, ο ίδιος δεν ξέρει. Ο ίδιος δεν ξέρει πού είναι. Μα δεν ήρθε από το εξωτερικό, εδώ ήταν.
Τόσα χρόνια και ξέρει. Απλά είπα στο φίλο, επειδή λέει βοηθός του είναι ο Παντελής, δεν είναι ο Παντελής Κωνσταντινής βοηθός προπονητή. Πολύ πλακωστή, στο είπε και άλλη φορά, δεν κάνει. Δεν μπορεί να. Θέλετε από το αποτέλεσμα να κάνει κουλούλη, μην τον αλλάζει ο προπονητή. Ωραία. Ας το κρατήσουμε, ας βγούμε δεύτερη ή τρίτη, γιατί μπορούμε να βγούμε και τρίτη, θα τα καταφέρουμε και φέτος. Και ας έχουμε τον Λουτσέσκο στον πάγκο. Λοιπόν, έτσι δεν πάμε πουθενά. Παίχτες δεν χρειάζεται να αλλάξουμε. Αν μπει ένας προπονητής που να μπορεί να τους κουμαντάρει, γιατί φαίνεται ότι δεν μπορεί, θα δούμε με τους ίδιους παίχτες πολύ καλύτερο πάγκο, εγώ πιστεύω. Μάλιστα. Και θα λέμε και όλοι, καλά, πώς γίνεται να μην παίζουν αυτοί οι παίχτες πότε. Μακάρι ότι όποια απόφαση είναι να πάρουν να την πάρουν σύντομα, γιατί αλλιώς θα μείνουμε 3-4 βαθμούς πίσω, 5, και μετά δεν θα προλαβαίνουμε και θα λέμε άλλη μια χρονιά πήγε άδικη. Έγινε λοιπόν, τσουκρίδα. Αυτά ήθελα να πω. Λοιπόν, Κωστή, μόνο αλλαγή στον κότς. Αυτό, τίποτα άλλο. Λοιπόν, bye. Γεια σου, Σουχνίδα. Μου γράφει η Χρύσα, στο μάτος ταιριάζει. Να ενεργείς σαν να είναι αδύνατο να αποτύχεις. Πολύ ωραίο αυτό. Δεν έχω διαβάσει καθόλου μηνύματα με τις γραμμές. Δεν προλάβαμε. Δυστυχώς. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το Κώστα. Θα πολύ γρήγορα να σου πω ότι δεν είναι δυνατόν να σου κάνω εγώ ηχοληψία και να κατηγορεί ο κόσμος εσένα ότι δεν βγαίνει σωστά σε ραδιόφωνο. Ναι. Και αν σου κάνω 5-10 φορές συνεχόμενα και το αφεντικό δεν μ' αλλάζει. Θα σπάσουν και τα δικά σου τα μπομπολιά, θα αρχίσουν να στενεύει το παντελόνι και θα γίνεις και εσύ κακό στη δουλειά σου μετά. Μάλιστα. Θα γίνεις και εσύ κακό στη δουλειά σου. Εγώ πριν 2-3 μήνες σου είπα ότι αυτοί οι παίχτες δεν θα ξαναπαίξουν για αυτόν τον προπονητή, γιατί είναι μυρωδιά, το πήραν χαμπάρι. Και το πήραν χαμπάρι από το ευρωπαϊκό παιχνίδι κοστί. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι ο Λουτσέσκο. Είναι αυτοί που φέρνουν και στηρίζουν τον Λουτσέσκο. Και επειδή το κεφάλι είναι ο Σαββίδης, θα μπορούσα να πω εύκολα ότι ο Σαββίδης μήπως ήρθε για άλλους σκοπούς και τέτοια πράγματα. Αλλά επειδή ξέρω καταστάσεις που πληρώνει εγχειρήσεις παιδιών χωρίς να τις διαφημίζει, ένα λαμόγιο δεν θα έκανε ποτέ τέτοιο πράγμα. Οπότε λέω, από το νούμερο 2 και κάτω, ξύλωμα όλοι τους. Να μην μείνει ούτε ένας. Η ανοχή μας είναι ως εδώ. Εγώ με τον Παναθηναϊκό θα πάω, φίλε, και θα χειροκροτήσω τους παίχτες, γιατί οι παίχτες δεν μου φταίνε. Όταν δεν υπάρχει μαέστρος δεν φταίνει οι παίκτες. Φταίνε και οι παίκτες. Δεν μπορεί να φταίνει όλοι οι παίκτες. Θεωρώ ότι κάνεις λάθος που τους βγάζεις σε τους παίκτες. Θα τους σηκώσω και τα δύο τα μεσαία τα δάχτυλα. Και θα πέσει πολύ γιούχα στο Ρουμάνο. Και δεν με ενδιαφέρει αν είναι ντέρμπι, δεν είναι ντέρμπι, γιατί κάθε φορά έτσι γίνεται και υπομονή και υπομονή και έχουμε αγώνα τώρα. Όχι φίλε, άμα δεν γίνει κάθαρση καμία στήριξη. Άμα δεν γίνει κάθαρση στην ομάδα θα έχουμε κάθε χρόνο τα ίδια. Αυτά τα διπημένα τα ίδια θα έχουμε κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Ας χάσω μια χρονιά για την κάθαρση. Έχω χάσει 10 χρονιές για τις μάθες τους. Και έχει και το συνάφη σου τέτοιο, φήμες, που το ρεπορτάζ γίνεται από το τηλέφωνο και μας κρατάει με τα μάτια κλειστά και ένας διπημένος δεν βγαίνει να πει ότι αυτός δεν κάνει, φωνάξτε κάνετε. Είναι όλοι και λένε πετάει ο Γάδαρος μαζί με το Σαμάρι. Τα μισά μας μπορούν να παίρνουν. Δεν μπορώ ούτε να απολογούμε για το τι λένε οι άλλοι. Αν θέλει κάτι να. Πώς το καταλαβαίνεις, νομίζω, έτσι. Δεν το ασκείς το επάγγελμα, ήταν το λόγο χάρη που το είπα. Όχι, αυτό που κάνω εγώ εδώ, πείτε μου ό,τι έχετε παράπονο από μένα, δεν μπορώ να δικαιολογούμε για το τι γράφουν ή τι λένε οι άλλοι. Αυτό που κάνουμε εδώ τώρα. Έγινε, Κώστα, φιλιά. Πάμε παρακάτω. Αν έχετε παράπονο από μένα, μπορούμε να διαφωνούμε για το οτιδήποτε. Λέμε 1200 λέξεις το μισάωρο. Λοιπόν, αν έχουμε κάτι διαφωνία, φυσικά. Ούτε λέω ότι τα ξέρω όλα. Πάμε. Τελευταία γραμμή. Πόσες έχουμε ακόμα? Δύο τελευταίες γραμμές, γιατί πρέπει να κάνω πολλές κληρώσεις. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα, Κωστάκη, καλημέρα. Προτελευταίος. Έλα, Βαλενιδωράκη, μίλα όσο θέλεις. Τέλειωσέ το για να μην σε διακόψω, γιατί έχουμε λίγο χρόνο. Πάμε. Έλα, αγαπητοί μου. Λοιπόν, φωνή που όντως εν τη ωρή μου. Ο κόσμος φωνάζει. Αυτοί έχουν βουλώσει τα αυτιά εκεί μέσα στην ΠΑΕ και καλά κάνουν οι άνθρωποι για πάρτι τους. Αλλά όμως, όταν αγριέψει ο λαός και τους πιάσει με τις πέτρες, δεν θα φταίει με ο κόσμος με τα κοστή μου. Το λέω αυτό με πείσμα και με πόνο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τώρα, τι πρέπει να κάνουμε? Να μάσουμε υπογραφές, να κάνουμε δημοψήφισμα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα με εμάς. Λοιπόν, πλέον, μας έχει εξασφαλίσει ο Ιωάννης, θα το πω έτσι ελληνικά, μας έχει εξασφαλίσει τα πάντα. Και εμείς μέσα στους αγωνιστικούς χώρους, από τα αποδυτήρια στους αγωνιστικούς χώρους, είμαστε ανύπαρκτοι εκτός τούμπας. Λοιπόν, είναι ντροπή για μας. Γιατί ακόμα και ο πιο τελευταίος για μένα
αισιόδοξο φίλαθλο ήταν ο Λάζαρος ο Δοδεσιάρης που είναι εδώ, το παλικάρι από την Αλεξάνδρεια και είναι εδώ στο Κανελάκι. Λοιπόν, εχθές αγανάκτησε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να προσβάλλεις, να ταπεινώνεις το Βιερίνια αριστερό μπακ, να δέχεται την ισοφάριση γιατί το παλικάρι δεν είναι η θέση του, πραγματικά. Οπότε, ρε, συγγνώμη για το ρε, κύριε Λουτσέσκου, συγγνώμη για το ρε, κύριε Λουτσέσκου, σας παρακαλώ, συμμορφωθείτε. Συμμορφωθείτε, είσαι στον ΠΑΟΚ, έμεινες πίσω, ήσουν πρώτος και έμεινες πίσω. Είναι κρίμα, πρέπει να σέβεσαι τη φανέλα, γιατί δεν μπορεί αυτός ο λαός να φωνάζει, να ξελαριγιάζεται στην κυριολεξία και εσύ να σφυρίζεις κλέφτικα. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, η υπομονή, η ανοχή του λαού είναι περιορισμένοι, δηλαδή έτοιμοι να εκραγούμε είμαστε και η τούμπα με τον Παναθηναϊκό θα γεμίσει, γιατί η αγάπη του παιδιού μου ειδικά που μου είπε ότι εγώ μπαμπά θα πάω και ας γίνει ό,τι θέλει μου λέει εμένα με αυτή τη τούμπα, με τον Παναθηναϊκό μου λέει εμένα, ας έχουμε χάσει και από τη Ξάνθη, εγώ θα πάω μου λέει εμένα, αλλά ο κόσμος δεν θα αντέξει, φοβάμαι, στη τούμπα και θα έχουμε νέα πισωγυρίσματα. Γι' αυτό λοιπόν καλό είναι διπλό μέσα στη Ξάνθη με σκορ να κερδίσετε όλοι σας από την διοίκηση μέχρι τον αγωνιστικό χώρο. Γεια σου Κούδα, φιλιά, φιλιά. Έλα ρε φιλιά. Μάνα, γεια σου. Να είσαι καλά. Πάμε και στον τελευταίο που θα μας δώσει και τα νούμερα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Κωνσταντίνος από το γεια σου Κωνσταντίνε μου. Έλα, έλα, σε ακούω. Χωρίς να σε διακόψω. Πες μου αυτό που θες. Το σεβασμό μου και την υπόλοιψή μου σε σένα και σε όλους τους ακροατές. Ανταποδίδουμε. Ο Κάλβος θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία, αλλά θέλει ψυχή και καρδιά να είσαι παοξής. Έχουμε περάσει και χειρότερα. Μην πέφτεσαι στο τρυπάκι ούτε των δημοσιογράφων, ούτε των εργολάβων παραγωγών. Ναι. Βλέπουμε, ξέρουμε και βλέπουμε τι γίνεται και στηρίζουμε. Δεν γίνεται μια ομάδα με 18 τελικές να κοντεύει να χάσει. Ναι. Θέλουμε και τύχη. Θέλουμε υπομονή και επιμονή. Ο λαός του ΠΑΟΚ πρέπει να είναι εκεί. Θέλω να ασχοληθείς αυτή τη βδομάδα, Κώστα, σε θέρμο παρακαλώ. Ναι. Με το θέμα του Ταπότο, ο οποίος κληρώθηκε για αντιτόπινγκ κοντρόλ και πήγε στο νοσοκομείο, λέει. Ναι. Και επίσης με μια καταγγελία ενός προπονητή Β' Αθηνικής. Ότι κάποιες ομάδες μπαίνουν και χρηματίζουν άλλες για να τρώνε 4 και 5 γκολ. Ναι, μάλιστα. Αυτά είναι τα σοβαρά θέματα. Ο ΠΑΟΚ θα βρει το δρόμο του. Τα καλύτερα φυσικά έρχονται υπομονή φυσικά και επιμονή. Πριν φύγεις, Κωνσταντίνε μου, πριν φύγεις, ναι, δώσε μου ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 141 να δώσω για την αντιενεμική ζελατίνα. Το 109. Το 109, ωραία. Και θέλω τρία νούμερα από το 1 μέχρι το 89 σήμερα. Το 64. Ναι, το 64 παίρνει το τριήμερο στις θερμές, ναι. Το 55. Το 55 παίρνει το ηχείο από την Sony και την Electronet και... Και το 29. Και το 29. Σε ευχαριστώ πολύ για τα κρέατα. Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Βάλε, αγόρι μου, βάλε λίγο ένα, βάλε ένα τραγουδάκι. Βάλε λίγο από Βασίλη κάτι. Ό,τι θέλεις από Βασίλη Καρά, έτσι να γουστάρουμε. Βάλε λίγο. Δεν μας λυγίζει η στεναχώρια, να το ξέρετε. Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Πολλά μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα. Λοιπόν, είπες λέει τίποτα για τα επεισόδια με τους αλλοδαπούς. Φυσικά είπα, 907, διαβάζω μόνο πέρα από τα ονοματεπώνυμα. Λοιπόν, φταίτε εσείς τα μέσα που τον στηρίζετε, άλλοι λίγο σαν εσένα, άλλοι πολύ σαν καταστρέφετε τον ΠΑΟΚ όσοι δεν φωνάζετε να φύγει ο Ρουμάνος. Φίλε, δεν ξέρω αν είσαι καινούργιος ακροατής ή παλιός. Την κριτική μου την ακούς πριν έρθει ο Ρουμάνος. Τώρα, ο δικός μου ρόλος και ο ρόλος του δημοσιογράφου δεν είναι να ξυλώνει, να φέρνει προπονητές να ανεβάζει και να κατεβάζει, να λέει την άποψή του με σκληρή κριτική. Δεν μπορεί να μου πει κανένας ότι δεν έχω ασκήσει σκληρή κριτική στο Ρωμάνο. Είπαμε, θέλουμε να πετύχει, αλλά βλέπω ότι δεν. Αλίμονο. Δεν ακούς μάλλον από. Πριν έρθει, είχα πει, είχα εκφράσει άποψη. Πριν. Πάω να δώσω καταρχήν την αντιενεμική ζελατίνα. Τα μηνύματα της προηγούμενης εβδομάδας. Λοιπόν. Θα πάρουμε και τηλέφωνο γιατί αυτό είναι μεγάλο, αυτό είναι το ακριβό δώρο. Την αντιανεμική ζελατίνα. Κερδίζει ο κύριος Σκορδόπουλος Στράτος. 6-9-45, τελειώνει σε 145. Σου έχω τη λίστα έξω Μαριλής μου, βρες τον Σκορδόπουλος Στράτος.
6-9-45-145 στείλε μήνυμα την προηγούμενη εβδομάδα και είναι αυτός που κερδίζει την αντιανεμική ζελατίνα νούμερο 1. Φτιάχνουμε και το σποτ, τελειώνουμε σήμερα το νέο σποτ. Η Tenda Home, Γιάννης και Γιώργος, Γιώργος και Γιάννης, μπαμπάς και γιος Κατουρτζίδης, αυτή είναι. Παρακαλώ. Καλό στο παιδί. Γεια σου ρε Κωστή. Κοίτα, καταρχήν είμαι κατά του σκόρδου. Έτσι. Γιατί ρε φίλε. Να το ξεκαθαρίσουμε. Κάνει πολύ καλό, γιατί. Βρε, κάνει καλό βρε, καλό κάνει, αλλά εντάξει, οκ. Λοιπόν. Ξέρεις, έχουν όλη την τάση να μην με λένε Σκορδόπουλο, να με λένε Σκορόπουλο, ας πούμε. Σκορόπουλο. Σκόρδα, σκόρδα. Ή Σκόρδα, φτού Σκόρδα. Επειδή είσαι τόσο ωραίος, φαντάζομαι, αποφάσισε ο μπαμπάς ένα επίθετο για να μας ματιάζουν και τέτοια. Αγόρι μου, με τη Σκορδά έχεις καμιά σχέση, όχι. Με ποιες? Με τη Σκορδά, λέω ότι φέει τη Σκορδά. Θα ήθελα, αλλά. Θα ήθελα. Ούτε με τον Λάμπρο Σκόρδα, φαντάζομαι. Λοιπόν, χαίρομαι που το αντιμετωπίζει με χαμόγελο, γιατί και εγώ το επίθετό μου τι έχω ακούσει με τον Τσατσαρό, καταλαβαίνει να πούμε. Φαντάζομαι. Λοιπόν, πόσα μηνύματα έστειλε, με ενδιαφέρει έτσι, ρωτάω κάθε φορά. Ένα έστειλα. Ένα έστειλα. Και μάλιστα τελευταία στιγμή, και αν δεν το έκανε στην κλήρωση Δευτέρα, δεν θα προλάβαινα. Μπράβο. Πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, κέρδισε μία αντιανεμική ζελατίνα. Ελπίζω το μπαλκόνι σου να είναι μέχρι 4 μέτρα, έτσι. Το είχαμε ξεκαθαρίσει αυτό, γιατί μπορεί άλλο να έχει 52 μέτρα. Ναι. Ωραία, χαίρομαι. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σου σήμερα. Ωραία. Να σου πούμε πώς θα πας στα παιδιά, στο Γιώργο και στο Γιάννη Κατουρτζίδη, είτε στην Καλαμαριά είτε στην Πολύχνη, για να συνεννοηθείς, να έρθουν να σου πάρουν τα μέτρα, εννοώ τις τέντας, για να σου βάζουν τη ζελατίνα. Να σε πάντα τυχερός, εύχομαι. Να σε πάντα τυχερός. Φιλιά, φιλιά. Ζούμου σου, αδερφέ. Ζούμου σου. Πάω να δώσω τα υπόλοιπα, γιατί έχω ακόμα να δώσω. Λοιπόν. Το τριήμερο στις Ερμές. Βάλε λίγο μπίλι, το έχουμε ανάγκη σήμερα. Το τριήμερο στις Ερμές κερδίζει ο Δόμβρος Νίκος. Είναι ο τυχερός Δόμβρος Νίκος σε 6.78. Κερδίζεις εσύ σήμερα το τριήμερο. Δόμβρος Νίκος 6.973 σε 6.78. Καλημέρα, μια ζωή πάω, μακάρι να κερδίσω τα κρέατα της Ερμές. Ζου μου σου λέμε. Πάω στο ηχείο. Το ηχείο. Ο Τάσος χωρίς επίθετο 6-9-74 σε 9-50. 6-9-74 σε 9-50. Τάσο κερδίζει το ηχείο. Θα σας πάρουμε τηλέφωνο εσάς για να ξέρετε. Και τα κρέατα. Τα κρέατα κερδίζει ο Παπαδόπουλος Απόστολος σε 6-9-82 σε 2-60 το νούμερό του. Εντάξει, άρα Σκορδόπουλος στην τέντα, ο Δόμβρης Νίκος το τρίμερο στις Θερμές, τις δύο διανυκτερεύσεις, ο Τάσος σε 9.50 το ηχείο από τη Sony και την Electronet, το Bluetooth ηχείο, και ο Παπαδόπουλος Απόστολος τα κρέατα. Τι άλλο να κάνουμε, τι άλλο να κάνουμε. Φτάνουμε στο τέλος, μην ξεχνάτε, Καλόε, νούμερο 1 εταιρεία, 23-12-200-500, τηλεφωνείτε 59-90 η φυσική αλόη. Ευεργετική για χίλια πράγματα στον οργανισμό σας. Εννοείται φυσικά ότι η Tenda Home Γιώργος Γιάννης Κατουρτζίδης, που έδωσε και φοβερό δώρο, ακριβό δώρο, 430-011 και λαδόκολα από το κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Δεν φεύγει κανένας. Έρχεται η Τρόικα του Λίμπερο. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Bye, 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 bye.